Αυτό είναι σωστό, αυτό είναι σωστό. Πρωτάθλημα και κύπελλο στον Ολυμπιακό. Αυτό είναι σωστό, αυτό είναι σωστό. Πρωτάθλημα και κύπελλο στον Ολυμπιακό. Άντε για βασανάκια και χανουμάκια που έρχεστε. Έλα θα κάτσεις τώρα, δεν είμαστε χολίδι, κάτσε τώρα εδώ πέρα. Πού το... Αυτό... Είναι πρωτάθλημα! Να χαιρετήσουμε τους ανθρώπους. Να χαιρετήσουμε. Γεια χαραμαγκές. Γεια σας. Αυτό είναι πρωτάθλημα! Αυτό είναι το κύπελο! Του που κυπέλου. Παίξαμε με την Ξάνθη του κυπέλου. Του κυπέλου. Γιατί δεν τα ξέρετε αυτά. 42 από αυτά, 27 από αυτά. Και τα δύο μαζί, νταμπ 17. Για να ξέρετε. Ωραία. Ωραία. Α, τι έγινε εκεί πέρα, Τάκη. Εδώ, σήμερα, παιδιά, εδώ. Τι το έγινε, βλέπετε αυτά, ναι, εδώ. Ναι. Έπαθα ζημιά. Τι έπαθε. Εκεί που δεν σου κάνανε κουμάντο. Ρε, εκεί. Πού, εκεί στην Αβδομάδα. Το παίρνω αγκαλιά από τη βιτρίνα εκεί στα γραφεία τη ΠΑΕ. Και πού, όπως το παίρνω. Ποια βιτρίνα, αφού ήταν μέσα, το είχαμε βάλει στα τέσσερα στρέμματα που έχουμε φτιάξει για να βάζουμε τα κείμενα. Ναι, όλα αυτά τα γράφεια βέβαια. Τι βέβαια, περίμενε λίγο. Το... Ναι, τι. Δηλαδή σε τέσσερα στρέμματα μέσα δεν μπορούσε να κάνει. Γεια μας. Δεν μπορούσε να κάνει κομμάτι να βγάλει ένα κύπελο. Δεν γίνεται εκεί. Τι διαδίδεται. 42, 17. Πολύ στριμωγμένα. Και 10. Ε? Πολύ στριμωγμένα. 27 κύπελα και 17. Τέσσερα στρέμματα έχουμε. Είναι, δεν γίνεται. Είναι πολλά. Αυτό το σημάδι το από εδώ ναι. Το τράκαρα με το προτάσμα του 8. Άντε. Το από εκεί το τράκαρα. Γερό πρωτάθλημα εκείνο, ε. Ναι, Άκη μου. Ναι. Μα αυτό εδώ είναι ναι. Που το τράκαρα με το πρωτάθλημα του 82. Πληρωνόμαστε από δεξιά. Ναι, πληρωνόμαστε πολύ. Κατάλαβες τι έπαθα τώρα. Ωραία. Εντάξει, δεν με αργέσει. Εντάξει, τι άλλο έχουμε. Αυτό είναι άθικτο πάντως. Ναι. Εντάξει, μην το χαλάσεις γι' αυτό. Άστο. Και είναι ωραίο κύπελο. Χανούμια, τα βλέπετε. Ναι, ναι. Χανουμάκια βλέπετε. Βαζαλάκια βλέπετε. Ξέρετε τι είναι αυτά. Τα ξέρετε. Ξεράδια ξέρετε. Ωραία, βάλτε από εκεί να φαίνομαι κι εγώ. Εγώ δεν θέλω να φαίνομαι. Πώς είμαστε εδώ, πού είμαστε, εδώ. Φαίνομαι σκηνοθέτα. Αυτό είναι σωστό. Πρωτάθλημα και κύπελλο στο Ολυμπιακό. Λοιπόν, τι έγινε τώρα εδώ πέρα με το κουμάντο. Δεν είχε έναν άνθρωπο να σου κάνει κουμάντο. Ήρθε ένας εκεί μόνο. Ναι. Δεν ήξερα. Αυτός που φτιάχνανε καλά εντωμεταξύ, τα είδες πάλι διαμαρτυρώτησαν οι μαστόροι. Ναι, λέει πάνω που κάνουμε τα σχέδιά μας, τον προγραμματισμό μας. Ναι, ναι. Παίρνετε άλλα κύπελα, πρέπει να κάνουμε άλλο προγραμματισμό. Ναι. Λέω κάντε τα κουμάντα σας. Εντάξει. Δεν είναι, πάντως δεν έχει βαθούλωμα. Όχι, τι βαθούλωμα. Θέλει λίγο, τι θέλει είπαμε, που ξέρεις εσύ που τα... Ασήμινα αυτό, ασήμινα αυτό. Εντάξει. Όλα τα ανοίγα, άλλος ήχος. Άλλο. Μασίφ, τίποτα, τίκα. Δεν κάνει έτσι, περίμενε. Τι κάνει, τι δεν πει. Για χτυπά εκείνο. Δεν είναι, ρε, σου λέω μασίφ, άλλα αυτά. Άλλο αυτό. Ναι. Άλλο αυτό. Ναι. Να σου πω. Θες κρασάκι. Όχι, δεν θέλω κρασί, να πιει εσύ. Μετά από καφέ να πιούμε κρασί. Μετά τα είχαμε και σαμπουζούκια. Α, μπράβο. Εκεί έγινε και εκεί κάτι. Και εκεί είχαμε κάτι με τοπικές. Λοιπόν. Άκη, θα πιαστώ, δεν γίνεται. Πρέπει να τα βάλω πιο εδώ. Τι θες να κάνεις. Να το βάλω εγώ αυτό εδώ. Ναι. Φαίνομαι να μιλάω με τον κόσμο. Τι είναι αυτός ο ναρκισισμός, σας να φαίνεται τα κύπελα. Ναι, ρε παιδί, μα αλλά θα μιλάει ο Έσπερα, τον βλέπω. Δεν θα μιλήσει ο. Θα βάλω. Να, floor manager, είναι αντιληπτικό. Floor manager, ναι. Τι να κάνουμε, floor, τι να κάνουμε, αγόρι μου. Λίγο πιο πίσω. Α, μπράβο, εδώ. Εδώ, εκεί, με εσύ, τα μωρά. Εδώ, με εγώ. Τα μωρά, έλα πάμε. Πάμε, κάτσε να ξεκουραστεί. Θα τα αλλάξουμε μετά. Όπου κουράστηκα.
Τι ταλαιπωρία κι αυτή. Ναι, ταλαιπωρία. Έχεις να ξεκουράσεις εσύ, έχεις χερούλι. Ναι, έχω εγώ. Α, μπράβο, κάτσε κι εσύ. Ωραία. Έλα, να σου πω, τι γίνεται εκεί πέρα. Α, ρε Σιτάκη. Τι έγινε πάλι. Καλά, θα δούμε κάποια στιγμή ο τύπα που δεν έδειξε ο Sky εκεί πέρα που... Τι γέλια έχουνε ρε κι αυτοί, ρε. Για λίγε. Καλά, εσείς ρε, του ΟΤΕ TV. Ναι. Τι έγινε, επειδή είχαμε καλή εξέδρα, δεν γίναγε η κάμερα από εκεί πέρα. Καγκελωμένη ήταν. Δεν γίναγε η κάμερα, τι κάμερα ήταν. Δηλαδή, εντυχισμένη ήταν η κάμερα και δεν γίναγε προς την εξέδρα, να δείξετε. Δεν είναι ντροπή. Να δείξετε τον κόσμο του Ολυμπιακού. Τις 30.000 που έλεγε η ώρα ότι είναι 25. Ρε τι γέλια έχουν και αυτοί. Ναι, και η ώρα για σπορ ναι. Πάλι. Α, να. Ρε βλάκες. Θα σας πω κάτι. Βάλατε λέει 26.000. Εσείς πόσο είναι ο μέσος όρος που πάτε. Πρώτον αυτό. Και δεύτερον, γιατί δεν γράφετε για το ψέμα που σας έχει πει ο Μελισσανίδης. Όχι, του χρόνου να μας πούνε πώς θα πηγαίνουν. Που είναι ναι. Κανονικά. Δηλαδή είναι, που είναι να πληρώσετε. Όχι. Που να πληρώσετε. Πάτε σκυλιά, λέστε. Αλλά που είναι και... να πληρώσετε. Αλλά... Και ναι. Να γίνετε και μέτοχοι στην Αγία Σοφιά, βρε. Ναι. Που σας είπα ο Μελισσανίδης που θα ήταν έτοιμοι όταν θα Αγία πάμε Αλπα Εθνική θα έχουμε και γήπεδο. Έτσι δεν είναι. Γιατί δεν το γράφετε αυτό. Τι έγινε εκεί πέρα. Με τον Τζάμπα. Σοφιά, το πρόεδρό σας τον Τζάμπα. Ρε που θα γίνετε μέτοχοι. Τι έγινε. Κάτσε. Σας έφαγε τα λεφτά. Καταρχήν δεν θα έχουν και αξία οι μετοχές. Δεν ξέρουμε ακόμα. Είχε πει τότε ναι, ναι. Ότι θα έχουν αξία οι μετοχές. Ωραία, γιατί είσαι προπαίτης. Ναι. Δεν μπορούν να φτιάξουν σε 3 μήνες. 4. Τι να φτιάξουν. Γήπεδο. Δεν έχει αρχίσει ακόμα. Εντάξει, θα περιμένουμε ρε, για να μήπως γίνεται. Τι 3 μέρες, τι γήπεδο ρε. Έχουν λεφτά. Δεν είναι ο Ιησούς Χριστός που θα κρύπιζε τον ναό και θα το φτιάχνε την άλλη μέρα σε 3 μέρες. Σολομώντα. Ναι. Δεν είναι ο Χριστός, Άκη μου. Ναι. Ο Μελισσανίδης. Ναι. Ο Μελισσανίδης είναι ο Τσάμπας. Όχι, ρε, έχει τώρα, όχι. Δεν ξέρω. Κάτσε, να δούμε. Δεν γίνεται ρε, Άκη, το παίξει και Θεός. Πώς θα γίνει. Στο Ντουμπάι τα φτιάχνουν σε μια μισή μέρα κάτι ουρανό. Στο Ντουμπάι μου αρέσει με τους πύργους που πέφτουν μετά κάτω. Δεν πέφτουν τίποτα, μια χαρά είναι. Αλλά έχουν λεφτά. Ναι, άμα έχεις λεφτά φτιάχνεις. Σε 3 μέρες. Και σε 4. Εντάξει. Λίγο κάτι με ρεμέτια αφήνω. Μπορεί εκεί στο Ντουμπάι. Ναι. Εδώ μιλάμε για... Λοιπόν, που λες τα γκούλη μου. Τίποτα, δεν έδειξε ο TV εκεί πέρα, παύλα Sky, παύλα γαλακτισμένη. Δεν έδειξε τίποτα από εξέδρα. Έπαιζε μια ελληνική ομάδα, μια ξένη ομάδα με την Ξάνθη, έπαιζε ναι. Το τελικό κυπέλλου. Εμείς ήμασταν ξένοι ομάδες. Ποιοι θα ήμασταν εμείς, οι Έλληνες. Σιγά μην ήμασταν οι Έλληνες, εμείς. Και όχι ξένοι, Τούρκοι. Τούρκοι. Τούρκοι και όλα. Ναι, εμείς... Τούρκοι, όλοι. Τι, όλοι, όλοι. Ισλαμπαμπάν. Άλλοι είναι οι Τούρκοι. Ναι, άλλο σου λέω τώρα, σαν να αντιμετώπιση, ναι, άλλοι. Λοιπόν, επειδή δεν δείξανε πολλά. Κάτι κρατήσαμε εμείς, πήραμε και από ναι. Κάτι κλέψαμε, κάτι στιγμιότυπα. Ας τα δούμε να καταλάβει ο κόσμος τι έχει γίνει. 2-2 θα τα φέρουμε στο παρεπιπτόντος. Παρεπιπτόντος, κάτσε να πούμε να γελάσουμε ναι. Λίγο. Μου πάνε κάτι φίλοι που βλέπανε τη μαγνητοσκόπηση ναι. Στο Sky. Σε παιχνίδι που είχε τελειώσει, παρακαλάγανε να βάλουν άλλο ένα γκολ. Λέει γιατί στο 89, ναι. Γιατί μετά θα είχε χρόνο. Ρε αγωνία, τι ο Πανόπουλος να ισοφαρίσει Ξάνθη. Μόνοι τους θέλανε να ισοφαρίσει Ξάνθη. Ο Πανόπουλος να έχει πει πριν 2 ώρες τον ήπιαμε, ας κάτσουμε στη γωνία και η Τσάτσι παρακαλάγανε να ισοφαρίσει Ξάνθη μόνη της. Δηλαδή να έχει λήξει το παιχνίδι και να ισοφαρίσει. Έχετε πολύ γέλιο, έχουμε κανένα στιγμιότυπο. Για πάμε να δούμε από την ισοφάρηση. Αυτά ήταν Άκη μου που δεν έδειξε ο Sky, ε. Δεν δείχνει. Δεν δείχνει, εκεί εξεδράρι με τίποτα. Βουλευτείτε κάποιος. Όχι, καλά τα όχι ο Sky, ούτε TV, το ίδιο είναι. Το ίδιο, ναι. Τα ίδια μπορούν. Λοιπόν, να πούμε ότι το κύπελο και το πρωτάθλημα και έτσι είναι αφιερωμένα στον Γκούλη του Δουρέκα. Βέβαια, το σήκωσε ο Γκούλης όλα αφιερωμένα στον Γκούλη. Ολυμπιακού το λέμε και εμείς. Είναι ένα παιδί που είναι πάρα πολλά χρόνια στην ομάδα, δίπλα στην ομάδα και ταξίζει. Λοιπόν, στέλνω χαιρετισμούς τώρα. Στο Γήθιο. Στον Άγη. Στον Δημήτρη το Σιώβα. Με τη Φέη, την αραβωνιαστικιά του που είναι κάτω στο Γήθιο. Το Γιώργο εκεί που είναι. Και το Λοσάντα βέβαια. Ναι, το Λοσάντα αφήνα να παίξω. Αφήναμε το Λοσάντα. Και από μένα, και από μένα. Μεγάλη μπάλα έπαιξε ο Δημήτρης, να το πούμε και αυτό. Ναι, όλοι παίξε ο Ολυμπιακό. Στο πρώτο ημίχρονο, να λέμε και την αλήθεια, η ομάδα δεν πήγε όπως έπρεπε, αλλά μετά. Να πούμε για τον γκολ της χρονιάς.
για μένα όχι μόνο στην Ελλάδα, στην Ευρώπη. Δεν μπήκε άλλο τέτοιο γκολ και άμα μπήκε να μου πει κανείς, θα σου πει ποιο μπήκε. Τέτοια μαγιά, ποδοσφαιρική μαγιά, αργεντίνικη μαγιά, ολυμπιακή μαγιά, μόνο αυτό το γκολ θα άξιζε. Και βρέστε μου κανένα άλλο. Όχι να παίζει, μιλάμε για τελικό κυπέλλο και σαν αγώνα. Εσύ, εγώ είδα που του σπέναγε στα στάματα. Να έχει αξία ένα δικό παιχνίδι, να μην παίζει με τον τελευταίο. Που βάλε τρία γκολ Ρονάλντο με τη. Στο 7-3. Κάτσε που τα βάλεις με τον Ρονάλντο τώρα. Δεν είχε τον παίκτη, μπροστά στον Τζόρι τι είναι. Ρε άλλο, σταμάτα πάλι με τον ένα και με τον άλλο. Τα βάλαμε και με τα άλλα πρωταθλήματα τώρα. Όχι σαν γκολ, λέω ότι το γκολ του Τζόρι εμένα προσωπικά ήταν το καλό της Ευρώπης. Ωραία, να σου πω κάτι. Εγώ εκεί νόμιζα ότι κάτι είχε γίνει. Λέω γιατί σου είδα όλοι σταματημένους. Έχει διακοπή, κάτσε να σου πω. Είμαστε και στην απέναντι μεριά. Και λέω κάτι έγινε, το είχε διακοπεί και συνέχισε τη φάση ο Τσόρι. Και μετά τους βλέπω όλους και έρχονται προς τα πίσω. Οι άλλοι τραβάγανε τα μαλλιά τους και τέτοια, άλλοι δίνανε συγχαρητήρια. Λέω πω από την κολέρα. Να πω και... Χαιρετισμού στο φίλο μου το Θανάση που ήρθε εδώ και είναι μαζί με τον Γίγαντα τον Δημήτρη. Ναι, και τον Γλετζέ. Ναι, και τον Γλετζέ. Ναι, τον κλασικό. Να πω χαιρετίσματα στον Ιωσήφ το φίλο μου. Το πατερίτσα 7. Πλαστικά να είναι λοιπόν, καλά. Να πούμε κάτσε. Και στο Μανιάτη το Γιάννη να ξεκινήσει πρώτα ο Θεός. Σε όλες τις παίκτες του Ολυμπιακού. Ναι, που είναι τραυματίας εννοώ. Την προετοιμασία να είναι από την αρχή του πρωταθλήματος μαζί. Να έχει την υγεία του κάθε παίκτης. Βέβαια, όλοι παίκτες. Ναι. Λοιπόν, πάμε τώρα και στα δικά μας. Πάμε και στα δικά μας. Χαιρετίσματα έχει στείλει ο Νίκος ο Κυράπας από την Αυστραλία. Αυτά θα κάνεις τώρα. Από την Αυστραλία. Ναι. Να είσαι καλά, Νικόλα μου, και εσύ και όλα γεια τα παιδιά. Γεια σου, Νικόλα μου. Και όλα τα παιδιά. Σίδνεϊ. Σε όλες τις πόλεις της Αυστραλίας. Έχουμε παντού. Και Σίδνεϊ και Μελβούρνη. Μασαχουσέτη. Μασαχουσέτη είναι στην Αμερική. Τάκη. Εντάξει. Μασαχουσέτη. Μασαχουσέτη. Όχι, αμερικάνικα θα μου. Δεν τα ξέρω τα αμερικάνικα. Πες, Μασαχουσέτη. Τι να πω. Μασαχουσέτη. Λοιπόν, κάτσε με αυτό, τι πέλω αυτό, κάτσε, δεν έχω τελειώσει, δεν έχω τελειώσει, με μπέρδες, μάλλον 42-27. Με τη μαχα και 17 τα double, λοιπόν. Και του χρόνου τα ίδια θα έχουμε. Να ευχηθώ στο φίλο μου τον Γιάννη τον Τζιριγό την περαστικά, που μας βλέπει. Πατερίτσας, 7. Όχι, ήταν στην εντατική το παιδί, είναι μια χαρά. Μα, εντάξει. Έτσι, και στο στάδιο από τη Λάρισα. Τώρα έχει άλλα κύπελα να πω για τους άλλους. Δεν γίνεται σε όλους, παιδιά. Ναι, γιατί έχουμε άλλα τρία να πάρουμε. Αυτά τα δύο συμπληρώσανε και έχουμε τον αριθμό 7 για αυτή τη χρονιά. Έχουμε το πόλο γυναικών 2-0, είμαστε αύριο 3-0. Πάμε 8. Ρε, να λέμε για εσάς, να λέμε και για τους φίλους σας. Σίγουρο, πιο σίγουρο από ό,τι με βλέπετε, πάμε 9. Και το 10 είναι το πρωτάθλημα στο μπάσκετ. Το ξέρετε κι εσείς όταν το πάρουν. Και στο φίλο μου το ξενοφόρ με το Βαγγέλη που κάνουν βάρδια τώρα. Ξέρουν αυτοί. Φίλοι. Βάρδια, ναι, φύλακες. Και από μένα. Πρωτάθλημα αυτό είπαμε, να το βλέπετε. Κύπελλο από εδώ, δεξιά. Και λίγο πιο εδώ θέλει, γιατί ο σκηνοθέτης θα κάνει μαντάρα, μισό φαίνεται. Τώρα είναι καλά, κύριε Θωμά. Λοιπόν. Πάλι παρατήρηση. Αύριο παίζουμε 6.30 ώρα. Άλλη κούπα αύριο. Άλλη κούπα. Στο πόλο γυναικών. Πόλο γυναικών. Είμαστε 2-0 στις νίκες, να εξηγήσουμε. 3-0 αύριο. 3-0. Όπως καταλαβαίνετε, πρόκειται περί απονομής. Απονομή χωρίς γεμάτο γήπεδο δεν νοείται, έτσι. Σωστό, μπράβο. Πρέπει να είμαστε όλοι εκεί. Δηλαδή, πώς να το πω. Αν είναι να πάει κάποιος με τον Παναθηναϊκό, καλύτερα να έρθει με τη Βουλιαγμένη, που είναι απονομή. Ας έρθουν και στα δύο. Καλά θα έρθει και με τον Παναθηναϊκό, σιγά μην τον αφήνει έτσι. Λοιπόν. Μια και παίζουμε τρία παιχνίδια στις νίκες για πάνω με το πρωτάθλημα, επειδή είπα 4-1 θα έρθουμε με την Ξάνθη, ήρθαμε 3-1, σε εσάς Βαζελάκια στα τρία παιχνίδια, ό,τι στοίχημα θέλετε, ο Ολυμπιακός θα περάσει τα 50 γκολ και στα τρία παιχνίδια. Για πλάκα. 50 γκολ θα φάτε και πλέον. Να σου πω, Ρετάκι, πόσο είμαστε. Δεν θα είναι διαιτητής εκεί να σας προστατεύει να μην ξεφτυλιστεί ο τελικός κυπέλλου. Όπως το Καρπενήσι. Ναι. Ναι. Που προστάτευσε το θεσμό, ο διαιτητής, θα είναι ο κανονικός διαιτητής, θα φάτε εκεί 20 γκολ.
Προστάτευσε το θεσμό για το διασυρμό. Ναι. Παρεμπιπτόντως, πόσα έχουν πάρει αυτή την πενταετία που, είναι, που έχει ταιριάξει στην πενταετία που είναι ο κύριο Μαρινάκη πρόεδρο. Που είναι ο πρόεδρο του Ολυμπιακού Μαρινάκη και ο πρόεδρο του Ερασιτέχνη Κουντούρη. 35 κύπελα, όχι 35 νίκες. Ναι, και οι άλλοι. Μηδέν. Ο Παναθηναϊκός μηδέν. Τάκι, περίμενε. Δεν θέλω, ναι. θέλω να μα τα κρυβεί. 35-0. Περίμενε. Δεν έχουν πάρει στο γυναικείο μπάσκετ κάπου. Δεν είμαστε αντίπαλοι. Δεν είμαστε αντίπαλοι εμείς στο μπάσκετ. Τα τμήματα που διατηρούμε και οι δύο. Ναι. Δηλαδή ναι. άρα δεν βάζεις... Το πόλο γυναικών. Το πόλο γυναικών. Το πόλο γυναικών δεν το βάζω. Ναι. Δεν έχουνε. Ναι. Δεν έχουν. Δεν ξέρουν οι μπάλα οι άντρες. Άλλο να καταλάβει ο κόσμος. Να καταλάβει ο κόσμος. Δηλαδή πολλών γυναικών δεν βάζουμε. Έτσι. Κορίτσια. Ναι, δεν βάζουμε. Γιατί δεν συντηρούν τμήμα. Δεν βάζουμε. Έτσι. Όπου έχουμε τα ίδια τμήματα. Τα ίδια. Δηλαδή, ναι. Δεν βάζουμε Άκη και τα του Ελαστέχνη τα τοπικά. Με ομαδική βαθμολογία. Δεν τα βάζουμε αυτά. Κολύβεις, συστήμων και τέτοια. Βόλεϊ αντρών. Βόλεϊ γυναικών. Ο Αυτοκράτορας. Πόλο αντρών, να σου πω. Πόλο αντρών. Τι. Ο Αυτοκράτορας. Ποιος πάλι αυτό το λέει. Του Βόλεϊ. Ο ΠΑΟΚ. Ναι, ρε. Εκείνος Αυτοκράτορας, εγώ τι είμαι. Τίποτα. Τι. Αυτοκράτορας δεν λένε ότι είναι μωρέ. Πήραν ένα πρωτάθλημα αυτοί. Και ένα κύπελο. Και ένα κύπελο και ο Ολυμπιακός στο Βόλεϊ, για να μην ξεχνιόμαστε, πήρε το Λικάπ, έτσι. Πήρε Λικάπ ο Ολυμπιακός. Στο Βόλεϊ. Στο Βόλεϊ. Των αντρών. Λοιπόν, αυτά τα δύο συμπληρώσαμε τα 7. Το αυριανό είναι το 8ο στο πόλο γυναικών. Το 9ο είναι στο πόλο αντρών με τον Παναθηναϊκό που για πρώτη φορά πάει και αυτό σε τελικούς. Θα φάτε καλά. Και το 10ο είναι το κύπελο του μπάσκετ, το πρωτάθλημα του μπάσκετ. Εκεί είναι ο Kill Bill. Έτσι που λες, δεν έχουν τίποτα οι άλλοι. Δεν έχουν. 35 κύπελα εμείς, 0 ο Παναθηναϊκός στην πενταετία. Μαρινάκη Κουντούρη. Να σου πω, τι και τι περηφάνεια. Καταλαβαίνετε τι λέω εσείς. Πατατινές. Καταλαβαίνετε. Δεν κάτσε ρε λίγο να καταλάβουμε κι εμείς. Να καταλάβουν κι αυτοί. Αυτοί έχουν καταλάβει αφού κάνουν την τζέρα. 35-0 και η διοίκηση του Παναθηναϊκού του Ερασιτέχνη είπε αποχωρούμε από την Ευρώπη. Δεν έχουν λεφτά. Και το ρετάκι μου, κάτσε βρετάκι να σου πει. Εγώ πήρα Champions League όπως στην Ευρώπη. Πήρα Champions League στην Ευρώπη. Στο πόλο γυναικών. Ρε και το παντοτινέ σε όλα τα σπορ, τι γίνεται τώρα εκεί πέρα, ψέμα είναι. Έλα, για όλη τους η ομάδα, όλο τους το. Δημιούργημα. Αυτό ρε, είναι το κατασκεύασμα. Τι δημιούργημα, το δημιούργημα πρέπει να δημιουργήσεις. Κατασκευάσεις. Δεν υπάρχει αυτό παγκοσμίως 35 εγώ, μια ομάδα και η άλλη που είναι η ανταγωνίστρια. Θέλετε να λέγεται, φέρετε. Ναι. Οι φερόμενοι. Οι φερόμενοι. Έτσι δεν λένε για κάτι κακούργους. Ναι. Ο φερόμενος κακούργος. Ναι. Λοιπόν, οι φερόμενοι η αντίπαλη ομάδα του Ολυμπιακού είναι στο μηδέν. Στην πενταετία. Δεν πάω πιο πίσω. Και σας κάνω και χάσει τον ύπνο σας. Μηδέν. Μηδέν. Και παντοτινέ. Και ο παντοτινός μηδέν. Τι γίνεται. Παντοτινέ μηδέν θα λέτε. Μηδενικέ. Μηδενικέ Παναθηναϊκέ. Τρύπα σας έχουμε κάνει. Ρε, να σας πω κάτι. Όχι, έχει εδώ τρύπα. Όχι, ρε. Για κάτσε ρε, Άκη. Μισό λεπτό. Εδώ πάει το σουρωτήρι! Σουρωτήρι! Ο θρύλος! Σουρωτήρι! Το κρασί δεν το χαλαλίζεις, ε. Πάρτε αυτό για να περάσετε καλοκαίρι. Βαζελάκια, πάρτε το. 35-0 εγώ. Στον Ερασιτέχνη. 42 στο ποδόσφαιρο. 27 κύπελα στο ποδόσφαιρο. Από τα double. Και 15 double. 17. Ναι. Τι 15, ρε. Πώς το κάνεις αυτό. 17 είπα εκεί. 15 είπες. Α, έκανα λάθος. Κάτσε, πώς το κάνεις αυτό. Είναι αριθμητική. Κάτσε, τι αριθμητική. Πώς το κάνεις αυτό. Έκανα λάθος. Ό,τι θέλετε στα τηλέφωνα. Όπου θέλετε να μας δείτε, μπορείτε να πάρετε στο 42-27-17, όλο το 24ωρο. Τι είναι αυτό, παιδί. Εντάξει. Εσύ ο Τάκης είσαι. Ωραία. 42-27-17. Ναι, ρε παιδί μου, 42-27-17. Και με ρωτάς τι είναι αυτό. Γιατί λοιπόν, 42-27-17-35. Τι πόντι. Όχι. Τα κύπελα στο Ερασιτέχνη. Α, μπράβο. 35-35, η πόντι.
Και τι είναι, αυτό είναι αμερικάνικο νούμερο τώρα. Πάλι που φύγε από εκεί, πήγε στην Αμερική. Έτσι είμαι εγώ, τι να κάνουμε τώρα. 12 ψηφία τώρα. Ε, βέβαια. Γιατί 12 πήγανε. Πώ τα βγάλε, έτσι. 12 τα βγάλε. Έχει 35. Και επειδή η Βαζελάκο που πήρε προχτέ τηλέφωνο και με φρικάρε, δεν έχουμε μόνο 35 πόντου διαφορά στο μπάσκετ. Έχουμε και 42. 110-68. 42 πόντου. Τελικό κυπέλου. Καταλαβαίνεις, το Παναθηναϊκό στάδιο. Να μην ξεχνιόμαστε. Τι ώρα έχουμε αύριο το πόλο, είπαμε, 6.30 για να μην ξεχνιόμαστε. Και μετά έχουμε άλλα, Τετάρτη. Τετάρτη έχουμε και μπάσκετ. Κάτσε, περίμενε πάλι. Πώς μου, γιατί μου γίνεσαι ευρωπαίτης. Λοιπόν, 5 ώρα ναι. Έχουμε πόλο αντρών. Ναι. Έτσι. Ναι. Με τα βαζίλια παίζουμε. Γι' αυτό σου πραγματικά πάμε 50 ευρώ. Λοιπόν, μπράβο. Με τον Παναθηναϊκό. Θα σκίσουμε τα δίχτυα σας. Λοιπόν. Και ό,τι άλλο είναι από σκίσεις. Μια που είναι πόλο θα κάνετε μια τρύπα στο νερό. Ωραία. Λοιπόν, από εκεί και πέρα. Τελειώνει το πόλο, έχουμε 6.30 ώρα μπάσκετ. Ναι. Με τον Άρη. Να τελειώνουμε και από εκεί τη σειρά. Άγιο Άρης. Κάτι θυμήθηκα για τον κύριο Κοντονή. Τι θυμήθηκε. Πες ότι θυμήθηκες. Ρε παιδί μου, αυτό που έκανε. Πήγε σε μια εκπομπή. Δεν μπορεί να το χωνέψει αυτό, ε. Δεν μπορεί. Κανείς Ολυμπιακός. Για μένα, ο θεσμός που υπηρετεί σαν υπουργός πρέπει να ξέρει και πού να πηγαίνει. Δεν πάει να πηγαίνει σε ένα καταδικαστέντα για συκοφαντία δημοσιογράφο και μια, σε ένα κανάλι που μόνο λάσπη ρίχνει απέναντι στον Ολυμπιακό. Και στον ποδόσφαιρο. Στον ποδόσφαιρο, να τα ισοπεδώσει όλα. Πήγε με αυτούς που θέλουν. Πήγε με αυτούς τους αεξίδες και τους παθηναϊκούς. Οι μένα αεξίδες φάγανε από το ελληνικό δημόσιο 300 εκατομμύρια. 360. 360, μπράβο. Ναι. 360 εκατομμύρια. Οι άλλοι έχουν επενδύσει στη λάσπη κατά του Μαρδάκη και του Ολυμπιακού. Και πήγε. Ο θεσμός εμένα με πείραξε. Με πείραξε ο άνθρωπος. Δηλαδή, πώς σαν υπουργός να ξεφτιλίζεις το υπουργείο αυτό και να πηγαίνεις σε ένα κανάλι που διώκεται κατά διεσφήμιση του ελληνικού ποδοσφαίρου και ο δημοσιογράφος έχει καταδικαστεί για συκοφαντία. Μα και κακά τα ψέματα, Τάκη. Τι, ό,τι... Για μένα είναι ξεφτύλα αυτό που έκανες, κύριε Κοντονή. Όχι, μπορεί να το δεχτεί ο κόσμος στο Ολυμπιακό αυτό το πράγμα. Καταρχήν, δεν μπορεί να του έχει κανείς εμπιστοσύνη, έτσι, για τις προθέσεις του. Μπορεί κάποιος να θεωρήσει ότι είναι αδαής, ότι δεν ξέρει, ότι θέλει να δειχτεί, θέλει να κάνει κάτι, ξέρω εγώ, μπορεί να είναι μονομανής, οτιδήποτε μπορεί να του χρειάζει. Τι λένε? Μονομανής, ότι και καλά εγώ θα τα κάνω όλα, σαν κάτι... Άλλο άκουσα. Ναι. Από εκεί πέρα όμως, ναι. Το να πηγαίνεις σε ένα κανάλι το οποίο είναι γνωστή η ταυτότητά του και οι προθέσεις του, δεν μπορεί να σε δει κανείς αξιόπιστο και να θέλει οποιοδήποτε φίλο του Ολυμπιακού και να θέλει, δεν γίνεται. Έχουμε πλάνα από μπουζούκια από τη, που πήγαν οι ποδοσφαιριστές. Κι όμως έχουμε. Κι όμως έχουμε. Ναι, βάλτο. Κι όμως έχουμε. Δεν γίνεται εκεί, δεν γίνεται έτσι. Δεν γίνεται έτσι αυτό. Δεν γίνεται έτσι αυτό. Δεν φαίνεται. Δεν γίνεται έτσι αυτό. Μου δίνεις παρακάτω τηλέφωνο. Να δούμε τους παίκτες του Ολυμπιακού με τα κύπελλα. Δεν γίνεται έτσι τώρα αυτό. Δεν γίνεται. Τώρα βάζουμε τα κινητά. Δεν είμαστε και το CNN, ρε. Ναι, όχι είμαστε. Άμα ήταν, παίζαμε τα κινητά στις πλατείες, να δείχναμε ένα στον άλλο. Ναι, ναι, τα κινητά, εδώ δείξε. Δεν γίνεται, κύριε σκηνοθέτη. Άλλη ώρα, εντάξει. Ωραία. Ρε, για καλό ήρθες κι εσύ. Πήγαινε κάτω. Με τα κινητά, δεν γίνεται ρε, αυτά. Κι όμως, κοίτα, το βάζεις εδώ. Να μπέρδεψε το κινητό το δικό μου, άστο, γιατί είναι τεχνολογία, καλό, βάλε το άλλο. Το δικό μου δεν γίνεται με τα κινητά, πάμε. Εντάξει. Λέγε τι να πεις. Λε, λε, τρίλε, λε. Τι πάμε. Πάμε, έχουμε γραμμή. Θωμά. Ναι. Εμπρός. Ναι, καλησπέρα, εγώ μιλάω. Καλησπέρα. Μόνο εσύ. Ολυμπιακός είμαι από το κατακόκκινο Μπραχάμι. Ναι. Συγχαρητήρια για την ομαδάρα μας. Ναι. Απέδειξε ότι είναι πολύ μεγάλη ομάδα. Και ένα έχω να πω τακί. Αυτό είναι σωστό. Αυτό είναι σωστό. Πρωτάθλημα και κύπελλο στον Ολυμπιακό. Μπράβο. Καλή δυσάνθρωπος που πήγες αμέσως να πεις. Να σε καλά. Μπράβο, Θωμά.
Και όταν τα λένε οι βαζέλες και ένας βάζελος εδώ πέρα που κυκλοφορεί στον Μπραχάμι και λέει εκεί τα δικά του, να πούμε ότι είναι πράσινο Μπραχάμι, άσε, ξέρει αυτός τώρα, άσε. Πράσινα είναι όλα. Κοίτα, τα πράσινα του Μπραχάμι. Πάνε καλά σα σπρέι και στα παψίματα που βάφουν τους στίχους. Έτσι, έτσι. Καλά που το θυμήθηκα. Με τα σπρέι και τα... Εντάξει, θα τελειώσει ο φίλος. Ναι, ωραία. Λοιπόν, μάγκες, αυτό ήθελα να πω. Εντάξει, φίλε μου. Καλή συνέχεια για την εκπομπή. Να σε καλά, να σε καλά. Για χαρά. Παρεπιπτόντως, τώρα που το θυμήθηκα που είπε σπρέι και παψίματα, πιάσανε τον γιο του Παπαντονίου, του υπουργού. Ναι. Του υπουργού, ρε τάκι τώρα. Του Πασόκ. Ναι, βρε τάκι μου. Του τέος υπουργού. Ναι, του τέος υπουργού, όπως ήταν και ο άλλος του τέος υπουργού. Του Μπαλτάκου. Ναι, του Μπαλτάκου. Όπως ο άλλος ο μαχαίρος ήταν γιος διοικητή. Ένα παιδάκι εδώ πέρα στα καμίνια που είχε μαχαιρώσει. Ρε τι γίνεται, ρε εσείς, τι έγινε, ρε βαζέλες αντιστασιακοί. Τι έγινε, ρε ακάμπ. Και τον πιάσατε. Ρε τι έγινε, όλο μαγιά και τέτοια έτσι. Πολύ χούλικαν είσαστε μόλις καθαρίζουν οι μπαμπάδες σας. Γι' αυτό είναι, έχουν γεμίσει φυλάκες με φυλάκους του Ολυμπιακού. Γιατί πολύ απλά δεν πάει μέσα κανείς από εκεί, ε. Μιλάει ο μπαμπάς, αυτοί είσαστε. Και πάτε τα βάλετε, εντάξει, ρε. Καλά κάνετε, καθαρίζετε. Μια ζωή καθαρίζατε μέσα στην πουστιά και μέσα στη ραδιοργία και μέσα στο μέσο. Έτσι, αλλά πώς τολμάτε ρε, και τα βάζετε και πιάνετε στο στόμα σας στον κόσμο του Ολυμπιακού, η μεγαλύτερη ρουφιάνη όλων των εποχών, πώς τολμάτε και βάζετε, αυτοί είσαστε. Αυτοί είσαστε όλοι, αυτοί είσαστε. Και απορούμε και λέμε πώς δεν γίνονται δεσίματα. Ναι. Μάλλον είναι δύο και να δένεται μόνο ένας. Έτσι. Έτσι. Αλλά μπέστε, δεν θα τύχει να πέσει και ένας στην τούφα. Θα πέσει, δεν θα πέσει. Κάποια στιγμή θα σπάσει το ποντάρι του. Θα πέσετε εκεί πέρα, θα σας δούμε. Έτσι μάγκες είσαστε. Αυτοί είναι όλοι, τάκοι. Η ξεφτύλα των οπαδών είσαστε. Όλο μαγκιά μαγκιά και από πίσω καθαρίζει ο μπαμπάς. Και ο ποιος μπαμπάς, ο υπουργός, ε. Έτσι. Εγώ το ξέρω αλλιώς. Όλο μαγκιά μαγκιά και ο κολοφιλιστρίνη. Έτσι το ξέρω. Όχι που κάνουν και τις πατελονάτες, ρε. Καλησπέρα. Εγώ μιλάω. Μόνο. Ναι, εσύ μιλάς. Ναι. Λίγο ησυχία. Καλησπέρα. Λίγο ησυχία. Ναι, λέγε. Ναι, πες φίλε, έλα. Τηλεφωνώ από την κατακόκκινη Δραπετσόνα. Νίκος λέγομαι. Έλα, Νίκο. Θα ήθελα να δώσω χαιρετίσματα στο φίλο μου τον Αναστάση, στο φίλο μου τον Δημήτρη και στον αδερφό μου τον Κυριάκο. Ναι. Άλλη double κάναμε, σηκώ. Το 17ο. 27ο κύπελο και το 42ο. Ναι. Το πράγμα. Σε χρονιά που... συνέχεια τα βαζελάκια. Εκεί που τους ανήκει, η βρώμα τους δεν έχει τελειωμό. Και η μπόχα. Και σε χρονιά που δεν ήταν καλός Ολυμπιακός, έτσι. Ορίστε. Και σε χρονιά που δεν ήταν καλός Ολυμπιακός, έχουμε πάρει το πρωτάθλημα κάνα δύο μήνες πριν τελειώσει. Ναι. Έτσι δεν είναι, λέω κάπου λάθος, είμαι κάπου λάθος. Όχι, όχι. Έτσι και... Αλλά αυτό απλά εφημερίδες, όλα δικά τους είναι παράγκες όλα αυτά. Και δεν σταματάνε, δεν σταματάνε να κράζουν για αυτά. Και το ένα ψέμα μετά το άλλο... Να συντηρηθούμε. Αυτή δηλαδή. Πέφτει εις βάρος τους, ναι. Έτσι, να συντηρηθούμε με τα λόγια. Μάγκες μου, αυτά ήθελα να πω. Να σου πω, μήπως ήρθες καθόλου από Φιλαδέλφια τίποτα εκεί, ρώτησες κάνα πρόσφυγα από την Δραπετσόνα, μήπως έγινε έτοιμο το γήπεδο. Κανείς φίλες, κανείς εκεί στην Δραπετσόνα που έχει πρόσφυγες. Δεν έχει αξίδες εκεί. Ναι ρε παιδί μου, έχει, όχι, όχι, οι πρόσφυγες είναι όλοι. Είναι και Ολυμπιακοί και αξίδες, άλλο που το έχουν καπηλευτεί. Κανά φίλος ο ΑΕΚΤΖΙ εκεί στην Δραπετσόνα πρόσφυγα. Ρώτησες μήπως φτιάξανε το γήπεδο, γιατί η ΑΕΚ ανέβηκε στην ΑΕθνική και έλεγε ο επενδυτής ότι θα, όταν θα πάμε εμείς στην ΑΕθνική θα έχουμε και το γήπεδο το δικό μας. Μπορεί να μου πει να δει εκεί αν φύγανε τα ραδίκια. Τι να σου πω, δεν ξέρω, εδώ δεν υπάρχει. Ούτε εγώ, γι' αυτό ρωτάω. Δεν υπάρχει ΑΕθνικής, μόνο πρόσφυγες υπάρχουν. Τώρα υπάρχει και ένας συγκεκριμένος. Εντάξει, όχι, έχει. Εντάξει, εσύ ξέρεις, το παιδί δεν ξέρεις, είπε. Ναι, εντάξει, άλλο, μήπως έτυχε, επειδή από εδώ. Εντάξει, φιλαράκο μου, ευχαριστώ. Λοιπόν, καλή τα μάγκες και γεια σου, φίλε μου. Και να πω και κάτι που το ξέχασα, ότι του χρόνου το πρωτάθλημα το θέλουμε σαν να μην έχουμε πάρει ούτε ένα. Και το κύπελλο βέβαια. Τα διαρκείας θα πάνε στα ύψη εφέτος. Θα δώσουμε και πολλά εννοώ. Και λόγω των μεταγραφών που θα κάνει ο Μαρινάκης. Άλλωστε το είπε. Αυτό που μου λείπει, που θέλω,
Είναι κάτι στην Ευρώπη. Και αυτό το κάτι είναι εκεί πέρα. Όχι, είπε ότι έχω πάθος και με τον Ολυμπιακό. Βέβαια, ο Ολυμπιακός είναι άνθρωπος. Το έχει πει κανείς. Εκγεννητής. Ο πατέρας ο Μητιάδης και ο. Εντάξει, να βγει ο Αλαφούζος να πει ότι έχει τα πάθη του. Να μας πει τα πάθη του και ο Αλαφούζος. Τα πάθη του. Συνεχίσεις, άσε το αφήνουμε εδώ, ανατελεία. Ωραία. Έτσι. Ο Μαρινάκης το είπε το πάθος του. Να βγει ο Αλαφούζος να πει το πάθος του ή τα πάθη που κουβαλάει. Καλησπέρα. Θα δώσουμε χαιρετίσματα και στο Σάκη και στον Δημήτρη, έτσι, τον αδερφό του. Ναι. Και στον Άγιο Στέφανο, από Πάτρα βέβαια τα παιδιά, και στην ίδια την Πάτρα στον Άγιο Στέφανο, στο ΑΓΑΜΑ 3, στο Μίτσο. Το Μίτσο. Το Μίτσαρα, το κουμπαράκι. Πάμε στο φίλο. Έλα φίλε. Καλησπέρα. Γεια χαρά. Με την ορθογραφία σας, ρε παιδιά, τι θα γίνει. Τι είπα, σου πω εγώ, Τάκη, με το άκου φίλε, με την ορθογραφία που θίχτηκες με την ορθογραφία. Είμαστε καλοί στην αριθμητική, όπως είδες εδώ πέρα με τα ντάμ. Τι είχαμε, ορθογραφία. Με την ορθογραφία, τι είπαμε. Για τον πατήριδες. Πού καιρός για γράμματα, τις τέτοιες σας μέχρι τα χαράματα. Αυτό είναι το ένα με την ορθογραφία. Γιατί δεν είναι, εμείς ασχολούμαστε αλλιώς. Μόνο με αριθμητική. Άμα ήταν τώρα, εσείς την ξέρετε τις ορθογραφίες που είσαστε με τα σπρέι, ξέρετε πώς θα τα γράψετε σωστά. Από και πέρα. Ό,τι πάνω βγαίνει, το βγάζει ο ό,τι βγαίνει στο γήπεδο είναι αυθόρμητο, είναι του κόσμου του Ολυμπιακού. Δεν είναι κατά παραγγελία της ΠΑΕ. Μιλάμε για λαό, δεν μιλάμε για κολονάκι. Και πληρωμένα την ΠΑΕ. Εκφράζει μια αγανάκτηση, δεν κάνει προπαγάνδα. Και ο άλλος στην αγανάκτησή του τα γράφει όπως να είναι. Δεν έχει καμιά πρεμούρα. Η πρεμούρα μας είναι να βάλουμε τα γκολ, να δούμε το κύπελο, να πάρουμε το κύπελο, να πάρουμε το πρωτάθλημα. Ορθογραφία, σίγουρα και ο Μπαμπινιώτης μπορούσε να σου πει εσένα πολλά περισσότερα. Έτσι δεν είναι, με αυτή τη λογική. Ναι. Θα σε είχε ξεφτυλίσει. Εμείς, που καιρός για γράμματα. Αυτό, τα γράμματα. Ναι. Το άλλο. Σχολείο δεν πήγαμε, μπλέξαμε με άλλα. Έτσι. Και είχαμε. Άλλα. Στην τραμπάλα. Θα πάμε στην αριθμητική. Για ό,τι άλλο τι απορία έχεις, 42-27-17. Πάρε με τηλεφώνησέ μου. 35. Δεν πάρε και 35. Ναι. Για πάμε. Καλησπέρα. Καλημέρα, παιδιά. Γεια σου, φίλε. Γεια. Θέλω να κάνω μια διευκρίνηση. Ναι. Για τους 35 πόντους που πονάνε. Ναι, και 42 πόντους. Σταύρος από Ραφίνα. Γεια Σταύρο. Γεια Σταύρο. Ήτανε στον πρωταθλητή τότε Ευρώπης. Ναι, Παραθυνά. Τον παραμυθένιο πρωταθλητή. Ναι, ήρθε, με τίτλο ήρθε. Τον παραμυθένιο πρωταθλητή. Με τίτλο, δεν κουβαλήθηκαν. Ήτανε σαν πρωταθλητές Ευρώπης το Ειρήνης και Φιλίας και φάγαν 35. Έτσι. Δεν ήτανε σε ένα πεσμένο Παναθηναϊκό. Με τον Μινίκ Γουίλκης ήταν, έτσι δεν ήταν. Με τον Γουίλκης δεν ήταν. Έτσι ήταν, είχαν πάρει το πρωτάθλημα, γι' αυτό και πόνεσε. Ναι, και τι. Θέλω να κάτσε λεπτάκι μου ένα λεπτό. Ναι, ναι. Και δεν θυμάμαι σε ποιο παιχνίδι που ήταν Ολυμπιακός παρέπε, δηλαδή δεν υπήρχε. Και ήταν ο Αλβέρτης και ήθελε να ισοφαρίσει, ναι. Τους έλεγε τρέχτε. Τον μπορεί να κάνει 35. Ναι, τον μπορεί να κάνει 3, ακόμα μέσα ήταν 35. Ακή, το θυμάσαι αυτό. Πώς δεν το θυμάμαι. Το θυμόμαστε. Και το Αλβέρτης. Να πάρουν τη διαφορά σε ένα πεσμένο Ολυμπιακό. Σε ένα πεσμένο Ολυμπιακό και που εμείς τους είχαμε γλεντήσει σαν πρωταθλητές Ευρώπη. Έτσι, σαν πρωταθλητές Ευρώπη. Με NBA και τέτοια. Να τα βάζουμε σωστά. Αυτό ήθελα να πω, παιδιά. Κάτσε, περίμενε. Να σε καλά, να σε καλά, Σταύρο. Στο καλό. Άκου, για το γιαλατζή Ευρωπαίο τότε. Ναι, ρε παιδί μου, είχε ένα τίτλο. Είχε ένα τίτλο. Το γιαλατζή. Ναι, γιαλατζή. Ήρθε με τον τίτλο του γιαλατζή Ευρώπη. Δεν είχε να παραπέει, να παίρνει, να φυτοζωή. Έτσι. Ναι, μέχρι εδώ με όλα σωστά, μόνο το γιαλατζή. Με μπάτζετ, με όλα, κανονικά. Και πήγαν να συγκρίνουν ανώμια πράγματα. Ούτε εκεί τα καταφέρατε, βέβαια. Έτσι. Ναι, βέβαια. Και έκανε ο Αλβέρτης, αν θυμάμαι χαρακτηριστικά, και λέω πώς κρυφτυλισμένη είναι. Γιατί και εγώ μόνο τα κοιτάξω. Δηλαδή, νόμιζα ότι είναι φυσιολογική. Δηλαδή, πώς να σου πω. Δηλαδή, πώς να σου πω. Είναι κάποια πράγματα, ξέρω. Βλέπεις έναν άντρα, λες θα έχει ιατρική εξήγηση. Ναι, ναι. Άλλο άντρα, άλλο αρσενικός. Έτσι. Ναι, άλλο να κερδίσει τον πρωταθλητή Ευρώπης και άλλο να πας σκοτώσει τον πεθαμένο εκείνη τη δεδομένη στιγμή. Γιατί ο Ολυμπιακός πεθαμένος δεν πρόκειται να είναι ποτέ. Και το απέδειξε και εκείνη τη δεδομένη στιγμή. Ρε λαμπού. Καλησπέρα. Αλλά κάνετε πολιτική. Εμπρός. Στην πλάτη του Ολυμπιακού. Ναι. Έλα, φίλε μου. Καλησπέρα. Γεια χαρά. Καλησπέρα, Τάκη Άκη από το κατακόκκινο Καλπενήσι. Γεια σου, φίλε μου. Παιδιά, εκτός της τα τρόπαια, να αναφέρουμε και τους τελικούς που έχει παίξει η ομάδα μας, έτσι. Εκτός τα κύπελα, έχουμε παίξει και στο τελικό του μπάσκετ στο κύπελο, στο ευρωπαϊκό, έχουμε παίξει στο βόλεϊ στο κύπελο, στο τελικό, έχουμε παίξει στο πρωτάθλημα, φαντάζομαι στο 32 του Europa League. Δηλαδή δεν είναι μόνο τα τρόπαια, είναι και η παρουσία
της ομάδας σε όλα τα επίπεδα. Έτσι. Τα 17 ντάρμπι που έχουμε πάρει, είμαστε μέσα στις 5 ομάδες παγκόσμια στην ποδοσφαιρική ιστορία που το έχει καταφέρει αυτό, έτσι. Έτσι, μπράβο, δηλαδή μόνο οι Rangers, να έχουμε μια εικόνα, έχει καταφέρει κάτι τέτοιο. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε όλοι από εδώ, ειδικά τον Μιχάλη τον Κουντούρη που έφερε τη διοργάνωση στο Καρπενήσι και δώσαμε την ευκαιρία να αποδείξουμε ότι ο Ολυμπιακός είναι παντού, είναι πάντα. Είναι χαρά μας εμάς εδώ που είχαμε αυτό το θεσμό και την κατάκτηση του τροπαίου. Και θέλω να δώσω και πολλούς χαιρετισμούς, επειδή είμαι από τον Κερατσίνη και είμαι 13 χρόνια στο Καρπενή, σε όλα τα αδέλφια, στο Πόρτο Λεόνι, στην Ταραπετσόνα, στη Χαραυγή. Συνεχίστε έτσι να είμαστε πάντα μαζί σας. Καλή συνέχεια. Γεια σας, φιλαράκο. Γεια χαρά. 42-27-17-35 για όσους θέλετε περισσότερες πληροφορίες. Είναι τα 42, τα 27, τα 17 ντάπη και το 35 που σας πονάει. Καλά για τον Αλβέρτη που έλεγε Σάκη, να πούμε ότι ναι, τις είχε φάει και από το Σιγάλα τότε. Γιατί ο γιος του διοικητήρια της έφαγε από εκεί που έκανε το μάκρο. Μπράβο. Καλησπέρα. Καλησπέρα παιδιά. Γεια σας. Αντώνης από Θεσσαλονίκη. Είχαμε ξαναμιλήσει την προηγούμενη φορά. Γεια σας. Δεν έχω κόμπλεξ. Είχαμε μιλήσει για το... Α, ο Παναθηναϊκός. Ναι, μπράβο, παιδιά. Έλα, Αντώνη. Συγχαρητήρια για το κατάκτηση του κυπέλου για την Ξάνθη. Ήθελα να πω κάτι, είχε πει ο Άκης πριν από λίγο ότι αυτός ο Ολυμπιακός δεν είναι πολύ καλός. Άκη, αυτό το εννοείς από άποψη μεταγραφών, διότι άκουσα ότι μπήκαν 10 εκατομμύρια για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου. Όχι, από άποψη παρουσίας. Δεν παίξαμε μπάλα, φίλε μου, αυτή που μας αρμόζει σαν Ολυμπιακός, έτσι. Δεν παίξαμε την μπάλα, δηλαδή σίγουρα τα λεφτά μπήκανε. Δεν βγήκανε 4 μεταγραφές, δηλαδή που περιμέναμε να πάρουν την ομάδα από το χέρι, έτσι. Και από εκεί και πέρα δεν ήταν Ολυμπιακός αυτό που θέλαμε εμείς. Με αυτή την έννοια. Εγώ θα ξαναπώ ότι δικαίως πήρατε και double και οτιδήποτε άλλο. Πληροφορήθηκα επίσης ότι έφυγε νομίζω ο Μήτρογλου ή ο Αφελάη ή ο Μέγκερ. Αυτή θα φύγουν, όχι, στέρμενοι. Θα ήθελα επίσης να σταθώ στο ότι οι επιτυχημένες μεταγραφές για φέτος ήταν ο Μάρ και ο Μασουακού, τα είδα όλα αυτά. Βλέπεις βαλίτσα, μπράβο. Ναι, αυτό παιδιά, τίποτα άλλο. Συγχαρητήρια. Καλή επιτυχία και στον μπάσκετ. Να σε καλά, εγώ δεν έχω κόμπλεξ. Να σε καλά. Αυτό να μιλήσουμε, ήθελα. Να σε καλά, Αλέξη. Γεια σου, ευχαριστούμε και εμείς. Νόμιζα ότι πήγε για την ομάδα εκεί, παρά τον Τζόρεο. Όχι, μπορεί, μεταγραφές. Όχι, μεταγραφές. Εντάξει, είναι. Ωραία, ο Αφελάη, μια και το είπε, έχει φύγει να πάει στο καλό το παιδί. Ο Φουστέρ θα μείνει έτσι για άλλα 2 χρόνια. Κάτι τέτοιο μαθαίνουμε ότι υπέγραψε. Θα φύγουν πολλοί ρε φίλε, όχι που ρε φίλε, στα παιδιά εδώ το λέμε, όσοι πιστεύετε. Ναι, ότι... ο Μήτρογλου, μια και το λέτε, θα πάει στην ομάδα που τον έχει αγοράσει, στη Φούλα. Στον Ολυμπιακό δεν θα είναι. Στον Ολυμπιακό δεν θα είναι. Δηλαδή σαν είδηση το λέμε, σαν δεν το λέμε από αγανάκτηση οτιδήποτε, βέβαια πολλά λεφτά. 4.200. Ναι, 4.200 το χρόνο δεν νομίζω. Ναι, 4.200 πολλά λεφτά. Γίνεται. Μπορείς να πάρεις παιχταρά. 4.200 παίρνεις... Παιχταρά και να μην κάνει και μούτρα. Ναι. Καλησπέρα. Έτσι. Στον Ολυμπιακό μούτρα. Εμπρός. Γεια σας παιδιά. Γεια. Ηλίας από Νέα Ιωνία τηλεφωνώ. Από. Ηλίας από Νέα Σμύρνη Ολυμπιακός. Νέα Ιωνία Ολυμπιακός. Νέα Ιωνία, συγγνώμη. Θα έξω πρώτα το κεφάλαιο ποδόσφαιρο. Ναι. Θα μείνω στην τηλεόρασή σου να μας ακούς μόνο από το τηλέφωνο. Ναι, έχω χαμηλώσει η παιδιά. Γιατί κάτι ακούσαμε, έλα. Μην μικροφωνίζεις. Λοιπόν, θα ανοίξω το κεφάλαιο ποδόσφαιρο, συγχαρητήρια στην ομάδα μας για την κατάκτηση του πρωταθλήματος και του κυπέλου. Η ομάδα μας στο πρώτο ημίχρονο δεν έπαιξε τόσο καλά όσο θα έπρεπε. Στο δεύτερο όμως ανέβαζε στροφές και όλα καλά, εύκολα. Τώρα όσον αφορά το μπάσκετ. Λοιπόν, οι Παναθηναϊκοί φέτος έχουν αποκτήσει ένα κόμπλεξ μαζί μας, επειδή βλέπουν ότι δεν είναι τόσο καλοί όσο αυτοί. Έχουμε πάει στο τελικό της Ευρωλίγκας, διεκδικούμε το πρωτάθλημα. Το κύπελο ας το αφήσουμε στην άκρη, επειδή ήταν μετά Μπαρτζόκα εποχή. Αυτά. Ναι. Δεν ξέρω αν συμφωνείτε με αυτά που λέω. Συμφωνούμε, φίλε μου. Τώρα, όσο είπα για την ΑΕΚ, για το ποδόσφαιρο, ναι, εκεί πέρα για το γήπεδο άμα χτίζεται, επειδή μένω κοντά στην Νέα Φιλαδέλφεια. Τι γίνεται, ναι, γιατί έχουν πει οι αξιόπιστοι. Κάτι τσουκνίδες φύγαν από τη μέση, στο περιβόλι. Κάτσε εκεί. Να μας πει άνθρωπο, ναι, να το έχουν φτιάξει και να μην το είδαμε. Ναι. Τυχαίνει να πηγαίνουν σχολείο Νέα Φιλαδέλφεια, ναι, τέλος πάντων. Και βλέπω ότι έχουν μπει κάποιες μπουλντόζες από τα Playmobil, ναι, και καθαρίζουν τα χορτάρια. Μόνο αυτό. Κάτι είναι. Ποιος ο Μπόμπο Μάστορας έχει μπει. Ποιος είναι. Ο Μπόμπο Μάστορας. Μάλλον αυτός είπε η Άγγι. Έλα τώρα εμένα τα παιδιά μου είναι μικρά, τα ξέρω. Εντάξει Άγγι, ο Μπόμπο Μάστορας.
Ο άλλος ο Λεφτάς θα βάλει λεφτά, ο Τσάμπας. Γιατί τι έγινε εκεί πέρα, αφού πάντα είναι αξιόπιστοι αυτοί και είναι διαφορετικό να είσαι ΑΕΚ και φαφάρες και λόγια μεγάλα. Τι γίνεται, λέγανε ότι θα έχουμε το καλύτερο γήπεδο όταν λέει θα βγει η ΑΕΚ στην ΑΕΚ. Αγιά Σοφιά. Τα έχουμε, ναι, Αγιά Σοφιά. Ναι, άστο, μην μαγαρίζεις. Με στασίδια. Άστο, να, Αγιά Σοφιά, μην τη μαγαρίζεις. Εκεί είναι μαγαρίσα. Ναι, άστο, ναι. Εγώ και τους επειδή, έχω πει να φτιάξει το μπλε τζαμί. Ναι, και επειδή θέλουν να το ονοματίζουν τι το Άιλο, ένα ναι, Άιλο πράγμα τώρα να χρησιμοποιούν και την Αγία. Άστο, επειδή είναι αυτή έτσι. Λοιπόν, τέλος πάντων ένα γήπεδο που θέλατε να φτιάξετε έτσι. Τι έγινε ρε μάγκες, η αξιοπιστία, κάποια πράγματα, πρέπει να έχουμε συνέπεια. Δηλαδή, εντάξει, γιατί και να θέλουμε να σας πιστέψουμε, θέλουμε να φοβηθούμε. Θέλουμε να μας φοβήσετε ρε παιδί μου, ερχόμαστε και τέτοια. Ναι, έρχονται άκοι, έρχονται συνέχεια, αλλά εξάρες έχουν φάει, τεσσάρες έχουν φάει, το Τάρμπισάρ ακόμα το θυμούνται. Παιδί μου, θέλουμε, είμαστε διατεθειμένοι να φοβηθούμε, δηλαδή έχουμε τον τρόμο μέσα μας, ας πούμε, αλλά δεν μας το επιβεβαιώνουν, να σκιαχτούμε κι εμείς. Για βάλω πάλι, τι το είσαι, θα το θυμάσαι εσύ. Ναι. Ναι. Εντάξει, φίλε μου, καλό βράδυ να έχεις. Καλό βράδυ, καλά, καλά, βράδυ. Για χαρά. Την περιοχή δεν θυμάμαι. Λοιπόν, χαιρετίσματα και στην Εύη, την Κούκλα, από το Σάκη, από τη Νέα Χαλκιδόνα την Εύη, από το Σάκαρο εδώ πέρα, το Λεβέντη τον πρωταθλητή. Ξέρει κοπελιά. Ξέρει κοπελιά. Έτσι, μπράβο. Καλησπέρα. Μην αρχίσεις κι εσύ. Τι είναι αυτός από τον Κούκι. Καλησπέρα, Τάκη. Α, ναι. Καλησπέρα. Έλα, γεια μας. Δεν ακούγεσαι καλά, άμα μιλάς από κινητό κάτσε κάπου σταθερά. Και γεια μας. Ναι, καλά ήτανε. Και γεια μας. Και οι δύο ευχές ήτανε. Από το Κούκι λέει. Το Κούκι. Κάνει διακοπές, δεν κάνει διακοπές. Στην υγειά σου και σένα καλησπέρα, να είμαστε καλά με τα κύπελα. Δεν ακούω συναφιλαράκου καθόλου. Έκανε διακοπές. Από πού θα έπαιρνε ο άνθρωπος τώρα. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Γεια χαρά. Δεν ακούω. Ναι. Καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Ναι, ναι, ναι. Επίσης. Θα μπορούσα να μιλήσω στα παιδιά. Βέβαια, μαζί μιλάμε. Εδώ είμαστε. Μαζί μιλάμε. Ωραία. Έλα φίλε μου, το όνομά σου. Εδώ είμαστε. Μαζί μιλάμε. Εντάξει, γιατί δεν ακούω άλλες συνομιλίες αυτή τη στιγμή στην τηλεόραση και δεν μπορώ ακούς να καταλάβω. Ακούς τη φωνή σου. Χαμήλωσε την τηλεόραση, θα μας ακούσει από το τηλέφωνο, να δεις πώς θα μας καταλάβεις. Χαμήλωσε την τηλεόραση τελείως. Βλέπει τηλεόραση. Τα μάτα. Λοιπόν, κάτσε μισό λεπτό, θα την χαμηλώσω. Τα βλέπει. Θέλω να προσθέσω κανένα κυπελάκι, διότι δεν αναφερθήκαμε καθόλου στο κολυμβητικό τμήμα. Όχι, το είπαμε. Αργότερα θα πάρουν και αυτοί ένα κύπελο, φαντάζομαι, γιατί στην Κολύμβηση έχουμε κάπου 50 χρόνια είναι. Ναι, ναι, 50 χρόνια. Πόσα χρόνια. Και στο μετά, από την εποχή του Καρύδη και του Κουτουμάνου, της Μπεριστιάνου, της Δάρα, που δεν έχει πάρει χαρά κανένας άλλος, εν πάση περιπτώσει. Το αναφέραμε πάντως σε ατομικά αθλήματα με ομαδική βαθμολογία, είπαμε, και το Στίβο και το Κολύβι προηγουμένως. Βέβαια, καλά κάνετε και μας έχουν δώσει και αυτοί τώρα για μισό αιώνα. Βέβαια, πολύ μεγάλες χαρές, αλλά βέβαια οι άνθρωποι είναι ασυναγόνιστοι, δεν υπάρχει και κανένας άλλος. Και πολλούς μεγάλους αθλητές στην Ελλάδα και μετάλλια και όλα αυτά. Ναι. Όπως συνηθίζει ο μεγαλύτερος αθλητικός οργανισμός. Μεγάλο κομμάτι από την στη δόξα του θρύλου, εν πάση περιπτώσει. Βέβαια. Μισός αιώνας είναι αυτός, δεν είναι και λίγο. Αυτά ήθελα να πω. Να είστε καλά. Καλή νύχτα και ζήτω η Ολυμπιακάρα. Ζήτω η Ολυμπιακάρα. Να είστε καλά και καλά που πήρατε και το είπατε. Λοιπόν, του χρόνου το πρωτάθλημα, γιατί σας είπα το θέλουμε όσο τίποτε άλλο. Τι έχει γίνει με το κάνει και ένα μαγικό αριθμό, 43. Ναι. 4 και 3, 7, ε. Αυτό. Εντάξει, πάντα, για κάτι θα βρεις μια δικαιολογία. Του χρόνου, οπωσδήποτε. Ωραία. Και με 30 βαθμούς διαφορά. Για το μεθεπόμενο, σε πόση ώρα μου πεις. Όχι, το μεθεπόμενο το θέλουμε πάλι, το θέλουμε γιατί θέλουμε άλλα 4. Σε πόση ώρα. Θέλουμε άλλα 5 και να πάμε 50. Τα βλέπεις. Δεν κοιτάει. Κάτι έχει ένα. Ο ένας βάζει λεφτά. Και οι άλλοι δεν βάζουν. Ποιος είναι το παλαιάκι μου. Κάτσε να δούμε αν γίνει το γήπεδο. Να είμαστε ακριβείς. Δεν θέλω να λέμε. Πότε έχουμε... να γίνει. Τρεις μήνες έχουμε ακόμα. Ρεάκι, έχει λιώμενα. Μόνο ο Ιησούς Χριστός. Έχει προκάτει. Δεν μπορεί προκάτ. Να το κάνει ο ένας πρόεδρος που είναι τσάμπας. Δεν γίνεται, ρεάκι. Ο Ιησούς Χριστός
Νομίμως μπορείς να το κάνει το. Καταλαβαίνεις. Ναι. Το ναό του Σολομώντα. Τρεις μήνες τι είναι. Τι θα φτιάξουνε. Κουτάκι. Κουτάκι θα φτιάξουνε. Ναι, λέγω. Δεν ξέρω. Ναι, λέγω. Άσε με ρε. Να περιμένουμε. Εμείς πρέπει να περιμένουμε. Άσε με. Μπακέτα θα φτιάξουνε. Μπακέτα, τι μπακέτα, ρε. Ναι, εντάξει, ρε. Και έβαλα να μη. Καλησπέρα. Ναι. Ναι. ΑΕΚ είμαι. Έλα, φίλε μου, περήφανε. Άντε, γεια! Δεν θέλω σήμερα, Άκτζη. Ναι, τι δουλειά έχεις εδώ πέρα, ρε. Μες στο ψέμα. Εδώ βλέπεις. Είναι και μικρός, αυτό δεν ήξερα. Ναι. Δεν ήξερε τι να πει. Ναι, μα ήταν καλύτερο. Ας βγει κανένας από τους οργανωμένους που έχουν το μπλα μπλα το ιαχωβιστικό. Που πάμε στο γήπεδο και μας νοιάζει να πάρουμε πρωτάθλημα. Αυτούς που δίνανε τις οικογενειάρχες. Μπράβο. Αυτούς που παράγανε τις οικογενειάρχες. Από αυτούς θέλω να πάρω. Έξω από την εκκλησία, εκεί στην Φιλαδέλφεια, έτσι. Έτσι. Αυτούς που, από αυτούς τους μάγκες να βγει κανείς, που παράγανε τις οικογενειάρχες. Αλλά όταν έρχονται οι άλλοι, οι μεμονωμένοι λείπεται. Έτσι. Με τους οικογενειάρχες πώς βρισκόσαστε και τους πατάγατε κάτω. Και τρέχετε. Ναι, άσε, τον καταναλυτία, μεγάλη. Αντώνη, χαιρετίσματα, ρε φίλε, με το ταξί. Μου τα έλεγε ο φίλος μου Αντώνης, τώρα δηλαδή είχε φρίξει. Μου λέει τι κάνει οι ρεαλιταράδες, βάλανε τον κόσμο, βλέπουν τον κόσμο του Ολυμπιακού με τα παιδάκια και τέτοια. Ναι, ναι. Αυτούς βρήκατε. Όταν έρχονται οι άλλοι, γιατί τα κλείνετε, ρε. Ρε λαμπού, όταν έρχονται οι άλλοι εκεί πέρα πάνε, γιατί κλείνετε. Και το μπαγαζάκι και το καφενείο δίπλα που τα κλείνετε όλα, αντιπολιμαγκιά, τη οικογενειάρχη και να τα βαράτε. Από αυτούς θα πάρετε τηλέφωνο και να μιλήσουμε, όχι τα πιτσίρικα που βάζετε. Θα πάρει από αυτούς. Ναι, λέω, από αυτούς μόνο. Mm. Για σήμερα. Καλησπέρα. Yeah. Από κανέναν. Ναι. Τις χαρά. Έλα, φίλε μου. Έλα. Σκληρός είναι αυτός. Δημήτρης, από Παντε Φαλήρο, Ολυμπιακάρα. Έλα, Δημήτρη μου. Όχι, τον πάει. Εντάξει, χάρηκα φουλ με τον Double. Απλά για μπασκετάκι ήθελα να πω κάτι, ότι... Εντάξει, ήμασταν πελάτες πολύ καιρό, αλλά... Αρχίζουν και αντιστρέφονται οι ρόλοι. Πελάτες δεν είμαστε. Του Βασιλακόπουλου μπορεί να Βασιλακόπουλου, ναι. Βασιλακόπουλου, ναι, εντάξει. Του ΣΕΟΚ, του μαγειρέματος, θύματα του μαγειρέματος και μπορεί να είμαστε και ακόμα έτσι, αλλά δεν τους βγαίνει φέτος. Εντάξει, κοίταξε, να είμαστε και αντικειμενικοί δηλαδή. Αντικειμενικοί είμαστε. Για πες. 7 χρόνια η καλύτερη ομάδα στην Ευρώπη είναι ο Ολυμπιακός. Αλήθεια είναι αυτό. Ναι, σωστό. Αλλά αν το κάνει 15. Είναι ο Παναθηναϊκός. Θα εσύ... το κάνουμε στους, από το 40. Ωραία, ρε παιδί. Ναι, άκου, φίλε. Εμείς δεν εστραβούμε την αλήθεια. Έτσι είναι. Αλλά μην μου λες για πελάτες. Γιατί θα σου πω τι εννοώ πελάτες. Πελάτες είναι τόσο. Κάτσε, ρε, ένα λεπτό. Όταν στα 4 αθλήματα έχω τα 3 εγώ και μια και το λες εσύ έχουν αυτοί το ένα, δεν μπορεί, ρε φίλε, να με έχουν πελάτες. Γιατί τώρα τα ξεχνάμε. Ρε, έχουν πελατοποιηθεί πλέον και στο μπάσκετ. Αυτό είναι το ωραίο. Αλλά εντάξει, μην είμαστε και απόλυτοι, ρε φίλε. Όχι, ρε, εμείς αναγνωρίζουμε την κάθε ομάδα, αλλά αναγνωρίζουμε ότι έχουν κλαπεί και πρωταθλήματα από τον Ολυμπιακό, ρε φίλε. Το ξέρεις, αυτό το ξέρεις. Πώς θα γίνει, δηλαδή τι θα κάνουμε. Εδώ υπάρχει η μεγαλύτερη εγκληματική οργάνωση από καταβολής παγκοσμίου αθλητισμού και μιλάμε ότι είναι η ΕΟΚ του μπάσκετ. Στο ποδόσφαιρο έχουν αλλάξει, λένε. Για εγκληματικές οργανώσεις λένε για παράγκες. Έχουν αλλάξει τρεις προέδροι της ΕΠΟ. Έχουν αλλάξει τέσσερις φορές επιτροπές διαιτησίας αντίστοιχες. Κάτι έχει γίνει. Κάτι γίνεται, φωνάζουν κάποιοι. Δίκαια, άδικα, άδικα, στο ποδόσφαιρο άδικα. Φωνάζουν κάποιοι. Πάντα κάτι γίνεται. Στο μπάσκετ πώς δεν γίνεται τίποτα και είναι όλα τα χρόνια τα ίδια. Αυτό το πράγμα. Άκου, φιλαράκο, αυτό που σου είπα και σε ένα και το δεύτερο. Εσύ, μια και το λες και ασχολείσαι με τον μπασκετάκι όπως το πες, δεν έχεις δει ότι έχουν κλέψει πρωταθλήματα από τον Ολυμπιακό. Ναι, ρε, εννοείται, εννοείται. Δεν γίνεται, ρε φίλε, τώρα πηγαίνει να σου δείτε. Όλη η Ευρώπη να σε παραδέχεται και εδώ πέρα να είσαι ομάδα του Ισλαμπαμπάτ. Άλλωστε, δεν το λέει ο Τάκης αυτό, το λέει ο Γιαννακόπουλος. Εγώ έχω εφεύρει την αλητεία. Τι εννοεί! Όντως έχει τέτοιο πράγμα. Τι εννοεί, απάντησέ μου. Τι είναι, εντάξει, ξέρω. Αυτό, κατάλαβες. Εδώ... Πάντως, πιστεύω μπασκετάκι πρέπει μπάσκετ, να έχουμε τι μπασκετάκι, πολλαϊάκι, πολλαϊάκι, δεν το κάνουμε. Πώς κάλεσουμε, εντάξει. Εντάξει, λέγει μπάσκετ. Ναι, τι είπες. Πρέπει να βρούμε ένα καλύτερο πεντάρι από τον Ντάνστον. Καλά, εδώ η ομάδα, φίλε, άκου να σου πω κάτι. Και εγώ θέλω να βρούμε να έρθει ο Λεμπρόν εδώ. Τι είναι αυτά που λέτε, υπάρχει προπονητής, υπάρχει διοίκηση. Και υπάρχει μπάτζετ συγκεκριμένο. Και υπάρχει μπάτζετ συγκεκριμένο.
Ναι, ρε, να πάρουμε, ξέρω εγώ, πάντως ένα άλλο πεντάλεπτο. Ναι, ρε, άκουσε με να. Ναι, ρε! Άκουσε με να. Ναι, ρε! Για τον κράζουν όλοι τον Μπαρτζόκα. Εγώ ξέρω ότι όλοι. Ναι, ρε! Άκουσε με να. Άκουσε με να. Ναι, ρε! Καταλαβαίνω. Πρόσεχε λίγο τώρα. Τώρα πρόσεχε λίγο. Δεν είμαστε σίγουροι. Λοιπόν, πάντως Μπαρτζόκα τον κράζουν όλοι. Ενώ όλοι οι παίχτες, ξέρω εγώ, που φτάσαν τελικό φέτος. Ήταν τον Μπαρτζόκα, επιλογές όλοι, ένας ναι, και κατάφερε με τον Παναθηναϊκό, μια που ήταν επιλογές του, να τα κάνει μαντάρα. Άστο, φίλε, ο Σπερόπουλος είναι λίρα 100 και είναι άξιος και ο Μπαρτζόκας, αλλά πολύ άξιος και ο Σπερόπουλος και δεν είναι και τρικυμία στο μυαλό του τα τελευταία λεπτά. Καλά, άστο. Ισχύει και ο Σπερόπουλος μου αρέσει φουλ γιατί έβαλε κάτι και τον Χάζιλο. Τον Μπαρτζόκα. Παλιά πολύ καλός, και άξιος, εγώ δεν μηδενίζω τίποτα και κανείς λέει στο Ολυμπιακού, αλλά πρέπει να τα αποδίδουμε και τα, όπως τα εύσημα, έχει και, όπως τα πλεονεκτήματά του, είχε και κάποια μειονεκτήματα και ήταν σοβαρά. Δηλαδή εμείς στα τελευταία λεπτά και με τις διαιτησίες που παίζουμε και με αυτά θέλουμε καθαρό μυαλό, φίλε, έτσι, τουλάχιστον στον πάγκο. Γιατί οι άλλοι μας τρελαίνουν, φροντίζουν να μας τρελαίνουν και δόξα τω Θεώ ο Σερόπουλος έχει καθαρό μυαλό. Ισχύει προπονητάρα και πιστεύω Σπανούλης έχει άλλες δύο Ευρωλίγκες ακόμα μέσα στο νερό. Εντάξει φίλε μου, να είσαι καλά. Να είσαι καλά, λέει, παιδιά. Γεια χαρά, παιδιά. Γεια χαρά, γεια χαρά. Θέλεις να πιούμε λίγο νερό? Εγώ κρασί πίνω. Να τα πάλι με τα κρασιά. Καλά κρασιά. Θες λίγο? Όχι, δεν θέλω κρασί με τις καούλες. Μην πηγες μετά στο διάλειμμα. Γιατί είμαι εγώ του κρασιού. Πάμε διάλειμμα. Πάμε στο διάλειμμα. Κάτσα διαβάσουμε κανένα μήνυμα. Ναι, γιατί... να πω μόνο γι' αυτό, γιατί μου ήρθε και εμένα κάποιο μήνυμα. Παιδιά, στα γραφεία του Ολυμπιακού, όταν θα πάει, θα πάει πίσω στην εταιρεία, θα μας δώσουν το άλλο, το φτιάξουν. Όχι το άλλο, αυτό. Αυτό δηλαδή, ναι, θα το φτιάξουν. Έχουμε μπερδευτεί με τις ασφάλειες. Δεν μας κάνει δήλωση, μωρέ, το 2008 το κύπελο δεν κάνει δήλωση. Λέει γιατί έχουμε ένα μπέρδεμα εκεί πέρα. Λύσασταν, δεν ήμουν από δεξιά. Ναι. Και διότι δεν ήμασταν εμείς από δεξιά. Με το 2015 έχουμε κάτι θέματα. Θα είναι όπως πρέπει θα είναι τα κύπελα. Κάτσε να διαβάσουμε κανένα μήνυμα. Τα έχουμε παραμελήσει. Καλησπέρα, παιδιά. Πρέπει να φύγουν μερικοί παίχτες που δεν κάνουν. Κασάμι, τριμμάζει το σεβί. Και να έρθουν υψηλότερο επίπεδο για ευρωπαϊκή πορεία. Τι λέτε, το Σεβί έχουμε έσταση. Μια χαρά είναι το Σεβί. Δεν λες που είχες ένα παίκτη. Ο Τουρμάζ έχει συμβόλαιο στον Ολυμπιακό. Δεν λες που είχαμε ένα παίκτη. Μπορεί να βρεθεί όμως μια ομάδα, τον αγοράς. Ναι, άλλο. Κι ο Κασάμι έχει συμβόλαιο. Θα δούμε τι θα γίνει με αυτούς. Αλλά για το Σεβί έχω έσταση, ρε φίλε. Γιατί ήταν ο μόνος παίκτης που μπορούσε να πέρασει αντίπαλο. Απ' τα άκρα. Του χρόνου να φτιάξουμε τμήμα handball να γλεντάμε κούλες μπαόκια, Κώστας Περιστέρη 7. Καλησπέρα από Καλαμάτα, δίνουν το όνομα του Σπανούλη σε γήπεδο στη Σερβία. Στο Διαμαντίδη, τι δίνουν, να τα βλέπουν οι αντικειμενικοί. Γιατί δεν μας δίνει η Βάζελ για τη διαιτησία στο τελικό. Τον κόλλη καπετάνι είναι offside, σωστό ο φίλος. Άλλο τώρα που στο 3-0-3 κάτσουμε, αυτά είναι για άλλους. Εκεί με τα σκουλίκια δεν σεβάστηκαν τον Ξηροκώστα. Αντίθετα, εσείς χειροκροτήσατε το παλικάρι. Ναι, έτσι έχει γίνει. Κακώς έγινε αυτό. Κακώς έγινε από τους οπαδούς του ΑΕΚ. Φίλε, εμείς σεβόμαστε κάθε οπαδό. Έτσι, που το παιδάκι πήγε να δει τον αγώνα με κάθε οπαδό. Και έμεινε ανάπηρο. Κακώς. Μακάρι να μην ξανασυμβεί σε κανένα παιδί. Που τον βρίζουνε. Σε κανένα παιδί. Άρη, όποιοι και αυτοί που βρίζουν είναι καραγκιοζηλίκοι, είναι γελοί. Άλλο μάγκε οπαδικό και άλλο η ζωή του άνθρωπου. Ρεαλί μόνο τώρα το παλικάρι, τώρα προς Θεού. Λοιπόν, ένα βρωμοσάιτ το SDNA 24 ιστορίες δείχνει λάσπη στο θρύλο μας. Τι θέλετε να κάνετε, δεν μπαίνετε μέσα και διαβάζετε, είναι site του Αλαφούζο. Εσείς πάει το ίδιο. Τι θέλετε να κάνετε. Μπράβο σας. Και ο Sport FM και το SDNA. Τι έστω συγχαρητήρια. Είναι site του Αλαφούζο, δηλαδή τι θες να διαβάσεις. Τι λέμε κάθε εκπομπή, παιδιά. Δεν φαίνεται, είναι διευθυντής Αλαφούζου, ιδιοκτησία του Αλαφούζου, τι θέλετε να διαβάσεις. Έχει μαζέψει όλους. Τους χαμένους, γιατί ο χαμένος είναι χειρότερος και από το μαμημένο, να ξέρετε. Είναι ρητό αυτό. Ο χαμένος είναι χειρότερος και από το μαμημένο. Μα, πώς δεν είναι μαμιδάκης, έτσι. Λοιπόν, τσεκ μαζέψει όλους εκεί πέρα, να συντηρούν τα πρόβατά του και να λένε τι ωραία που θα το πάρουμε του χρόνου και του χρόνου να λένε τι ωραία που θα το πάρουμε του άλλου χρόνου και εδώ πέρα να έρχονται οι κούπες τώρα να μην έχουμε να τις βάλουμε. Αυτά. Πηγαίνετε, βλέπετε αυτούς, διαβάζετε αυτούς, δεν ξέρετε. Σας το λέω εμείς άμα δεν το ξέρετε. Συνέχεια τους. Δεν λέμε ότι είναι. Υπάρχουν, να σας πω, υπάρχουν αντικειμενικά site. Όχι 50-50, δεν υπάρχει κανένα. 60-40 εναντίον του Ολυμπιακού είναι το Sport 24. Μπείτε μέσα εκεί πέρα ή ακούστε τους ανθρώπους. Έχουν επενδύσει σε αυτά τα site. Που δεν λέμε, έτσι.
Δεν ούτε αβάντα κάνουμε, ούτε τους ξέρουμε. Απλά βλέπεις ότι κρατάνε λέει, τα προσχήματα. Δεν είναι τώρα φοραπαρτίδα σαν τους άλλους. Έχουν επενδύσει σε site με λεφτά, με μεροκάματα από το πρωί μέχρι το βράδυ να γράφουν εναντίον του Ολυμπιακού συνέχεια. Να ρωτάς λέει, μάγκες λέει, βάλτε και το λικάπ του βόλεϊ στις κούπες. Το βάλαμε. 11 είναι στο σύνολο και όχι 10, άρα τα 7. Εγώ νομίζω. Όχι, 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 έτσι τα έχουμε βγάλει, 10 είναι. Θα τα ξαναβάλω. Εδώ ένας φίλος κάνει μια παρατήρηση, λέει να ρωτάς Βάζελο αν είδε τον γκολ του Τσόρι και να σου λέει όχι, έβλεπα Eurovision. Μπράβο. Κάτσε να διαβάσω το τέλειο στο μήνυμα. Πώς είναι, καλησπέρα από τον Βόλο. Την Κοτσίτρα. Την Κοτσίτρα, ναι. Αυτοί ταιριάζουν με τα βαζελάκια οι Κοτσίτρες. Έχει αυτοπεποίθηση και η Κοτσίτρα, όπως εσύ. Έτσι. Που βάζει τις φούστες. Το ίδιο κάνει, δεν είχε καμιά διαφορά. Η Κοτσίτρα τη φοράει με γόβα, όσο είσαι με άλβυλο. Γυναίκα με μουσι. Ταιριάζει, να τα βλέπετε βαζελάκια, μην τα χάσετε αυτά. Γυναίκα, άντρας, γυναίκα, σε διάλο, είναι ένα... Λοιπόν, τι άλλο, έχουμε 1964-1966 τα περήφανα χανούμια, πήραν κύπελο χωρίς να γίνει τελικός. Τάκαρε, σε παραδέχτηκα στο τελικό εξέδρα τα παλιά και εγώ σε παραδέχτηκα. Να σου δώσω συγχαρητήρια, όχι μόνο σε σένα και σε όλα τα παιδιά. Μου άρεσε πολύ που πήγα έστω για 10 λεπτά και μετά. Τι 10 λεπτά, μια χαρά ήμασταν. Ωραία. Και μπράβο σε όλα τα παιδιά για την εξέδρα. Μπράβο, μπράβο σε όλους τους Ολυμπιακούς. Και ειδικότερα έχω αδυναμία, μην με παρεξηγείτε, στη θύρα 7. Αυτά που διέδεσε ο Τράκης για συνάντηση με Ολυμπιακούς στο ΑΚΑ είναι μεγάλη μούφα, παιδιά. Γινόταν δεν θα προλάβαινε να το πει. Όχι, κάτι έγινε. Έγινε μια συνάντηση. Δεν είναι μούφα. Έγινε μια συνάντηση, αλλά δεν έγινε τίποτα. Αυτά είναι. Πάμε σ' άλλα. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Γεια σου, φίλε. Γεια σας. Αλέξα Βαλέο Φάληρο, Ολυμπιακός, μόνο. Γεια σου, Αλέξη. Τι ντροπής άτομα είναι αυτά οι ΑΕΚτζίδες. Τι κάνανε. Μαζεύονται κάτω από τα σπίτια των ανθρώπων. Μου λένε σήμερα από τη δουλειά μια γυναίκα ότι είδε 200 άτομα. Ναι. Με μαδέρια. Εμείς στον ηλεκτρικό πάντως όπως πήγαμε μέχρι το ΆΚΑ κανονικά, όλοι ερυθρόλευκα. Κανένα δεν πειράξει κανέναν. Και αυτοί τι θέλανε με τα μαδέρια. Το έχει κλείσει η οικοδομή. Δεν έχουν κλείσει, απλά... Εκεί να τη στήσουν, να τη στήσουν στους πρωταθλητές. Συγχαρητήρια και όλα στην ομάδα μας. Αυτά που κάνανε τα καρακουζιλίκα λες εκεί έξω από την εκκλησία, εκεί στη... Ναι. Δεν έχεις δίκιο φίλε. Μα μου το είπαν εμένα τώρα, μου το είπαν 2-3. Καταρχήν βαράκανε οικογένειες, τα παιδάκια κλαίγανε και τέτοια καρακουζιλίκα κάνανε, η φουσκωτή του κόλλου. Ακριβώς. Έτσι ακριβώς έγινε, φίλε. Και κάθονται και χτυπάνε οικογένειες, αντί να πολιτιστούν λίγο, θέλουν και γήπεδο. Όχι να πολιτιστούν, φίλε. Λίγο. Να κάτσουν στο να γίνουν άνθρωποι, όχι, 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 όχι μόνο αυτό. Να κάτσουν μέσα και στις χώρες τους όταν τους ψάχνουν τίποτα άλλο. Ναι. Να μην τις κλείνουν και να κάνουν τις μάγκες στις οικογένειες. Ακριβώς. Άμα είναι μάγκες. Ακριβώς. Να την ψάξουν με αυτούς που την ψάχνουν ή που τους ψάχνουν τον καθένα. Όχι με τον κάθε οικογενειάρχη. Τάκη, μία ερώτηση θέλω να κάνω. Γιατί να πάμε στα 43 και γιατί να μην πάμε στα 10 συνεχόμενα. Να τα βρελάνουμε όλα, να τα σπάσουμε όλα τα ρεκόρ. Σωστό, φίλε μου, σωστό. Όλα τα ρεκόρ πρέπει να τα σπάσουμε. Δεν πρέπει να τους αφήσουμε, όχι πρωτάθλημα να ξαναδούνε. Πρέπει να... Όχι, εμείς θα κάνουμε τη δουλειά μας. Άκου, όχι, δεν είναι να τους αφήσουμε. Εμείς είναι να κάνουμε τη δουλειά μας, Αλέξη. Δηλαδή να επενδύσουμε, να υποστηρίζουμε την ομάδα μας, να πάμε να πάρουμε τα διαρκεία μας, να βλέπουμε τον Ολυμπιακό μας. Έτσι. Και ο πρόεδρος και ο κάθε πρόεδρος του κάθε τμήματος ξέρει τι θα κάνει. Ας κάνουν και αυτή τη δουλειά τους. Αν εμείς δεν αφήνουμε, εμείς κάνουμε αυτό που πρέπει, σωστό για τον Ολυμπιακό μας. Δεν είναι ότι αποτρέπουμε τους άλλους, τους αποτρέπουμε με την παρουσία μας, όχι με κανένα άλλο λόγο. Μα ο Ολυμπιακός είναι η μεγαλύτερη ομάδα, όχι μόνο στην Ελλάδα. Ο μεγαλύτερος αθλητικός οργανισμός στον κόσμο. Στον κόσμο, ακριβώς. Έτσι ακριβώς. Και όποιος θέλει από τους πονηρούς ή δημοσιογράφους ή ό,τι είναι που την ψάχνουν, ας φέρνει μια ομάδα να συντηρεί τόσα τμήματα. Και με τόσο επιτυχία να κάνουν πρωταθλητισμό, έτσι. Έτσι. Γιατί να τους δείτε τις κούπες. Έχω ένα παράπονο τώρα. Έχω μεγάλο παράπονο από τον πρόεδρο. Ποιον από όλους. Τον πρόεδρο του Ολυμπιακού στο ποδόσφαιρο, τον κύριο Μαρινάκη. Πες.
Το ψηφίσαμε να βγει και δήμαρχος, να δούμε και πράγματα στον Πειραιά που δεν έχει κάνει κανένας άλλος. Δεν ψηφίσαμε το Μαρινάκη για δήμαρχο, ψηφίσαμε το Μόραλι. Δημοτικό σύμβουλο. Ναι, το για δημοτικό αλλά, σύμβουλο. Ναι, ναι. Με το Μαρινάκη δυνατό. Ναι. Ήταν ο κύριος Μαρινάκης στο μπάσκετ με την Μπαρτσελώνα. Ναι. Τα κοπάναγε όλα. Από τη χαρά του κερδίζαμε την Μπαρτσελώνα. Έβλεπε μια πεντάδα μέσα σύν τις αλλαγές. Ψυχή άτομα. Τα δίνανε όλα σε κάθε παιχνίδι. Ναι. Και εγώ αναρωτιέμαι τώρα με αυτή την ομάδα που έχει ο Ολυμπιακός στο ποδόσφαιρο. Ναι. Γιατί εγώ δεν την ευχαριστιέμαι. Ναι, φέτος δεν την ευχαριστηθήκαμε. Ρε εσύ, φέτος δεν την ευχαριστηθήκαμε. Είναι και άλλες ομάδες δηλαδή που έχουν παράδοση και την αρχιάζει μια χρονιά μην ευχαριστηθούν την ομάδα του. Όπως τις Ρεάλ ρε παιδί μου, δεν την ευχαριστηθήκανε. Όχι, δεν την βγάζω άχρηστη την ομάδα. Ούτε ότι δεν την ευχαριστήθηκα. Η ομάδα είναι μια, ο Ολυμπιακός είναι πάντα η ψυχή, ο πρωταθλητής. Ναι. Απλά δεν μπορώ να καταλάβω πώς δεν πράττει έτσι στον Ολυμπιακό στο ποδόσφαιρο. Πού το βλέπεις. Ποιο είναι η μη πράξη που δεν έχει κάνει. Κάτσε. Όπως είχαμε κάποτε με τον Τζόρτζεβιτς, με τον Αντρέα Νινιά. Κάτσε ρε, πού είναι η μητρά. Πιο παλιά με τον Γιούτσο και τον Ποτίνο και τον Μουρέτη. Τι να κάνει, να τους μπολιάσει, να πάει να μπολιάσει ψυχή στο κάθε τέτοιο. Αυτό εδώ σ' αρέσει που κάνει. Πώς. Αυτό εδώ σ' αρέσει που κάνει ο Μαρινάκης. Για την αύξηση με το κοινού κεφαλαίου σου λέει. Για μεταγραφές που θα βάλει 10 εκατομμύρια. Εκτός τα άλλα τα κέρδη που έχουμε. Μια και λες ότι δεν μπορώνετε. Αυτό σου αποδεικνύει τίποτα. Κάτσε λίγο. Ναι, ναι, ναι. Ναι, έβαλε 10 εκατομμύρια. Εντάξει, αυτά τα 10 εκατομμύρια μπορεί να μου φέρει ένα, τι? Δύο παίχτες ξένους. Ναι. Και να βάλει Ελληνόπουλα μέσα με ψυχή. Πάμε για τα Ελληνόπουλα με την ψυχή. Πάμε, πες μου τα Ελληνόπουλα και ό,τι πεις από εδώ, αγόρι μου, θα τα βγάλουμε όλα κάτω. Ποια είναι ο Μπέρτος, ποια είναι τα Ελληνόπουλα με ψυχή. Να, από τις ακαδημίες μας. Ρε, εντάξει, άλλο, μα το δουλεύουμε. Οι μόνοι που δουλεύουμε τις ακαδημίες είμαστε και στο K20. Ρε, άκου, ρε, άστα κάπου. Εσύ, ποιο Γιαννάκη τον Παπαδόπουλο, το μυρωδιά. Πού είχαμε πάρει από τον Ηρακλή. Ήταν ναι, καλό παιχτάκι. Τι καλό παιχτάκι, δεν είναι. Παιχτάκι, καλά το είπε. Παιχτάκι. Καλά το είπε. Παιχτάκι. Τι θέση παίζει, άσε με. Παιχτάκι, καλά το είπε. Άλλο η ψυχή, άλλο η ποιότητα. Κι άλλο να αξίζει κάποιο να παίξει τον Ολυμπιακό. Όποιο Έλληνα παίκτη, μια που λε. Έτσι, εσύ είναι σαν να λες να παίζουν οι Έλληνες παίκτες, να φεύγουν από εδώ και από εκεί. Όποιος Έλληνας παίκτης, και ο Ολυμπιακός να μην είναι πουθενά. Όποιος Έλληνας παίκτης καλός αξίζει, έχει κάποια αξία, είναι στον Ολυμπιακό. Έτσι, είναι στο ρόστερ του Ολυμπιακού. Από εκεί και πέρα, είναι στο θέμα του, στο χέρι του κάθε παίκτη, όπως είναι ο Φορτούνης, ας πούμε, όταν του δοθεί ευκαιρία να πάρει και να δείξει και την ψυχή του, να δείξει και την ποιότητά του. Έβαλε και τον Κολάκη στον τελικό. Ε, άλλο τον Κολάκη, να τον βάλει. Εσύ μου μιλάς γενικά και μετά μου το εξειδικεύεις και μετά μου το ξαναπάς όπου θέλεις. Ναι, κάτσε ρε, εσύ με τρελάνεις. Σου λέω συγκεκριμένα πράγματα. Όποιος Έλληνας παίκτης αξίζει, και υπάρχει, έρχεται στον Ολυμπιακό. Από εκεί και πέρα είναι στο χέρι του. Τώρα, αν θα έχει ψυχή ο Έλληνας παίκτης ή αν θα είναι γατάκι, είναι πάλι στο χέρι του να το δείξει. Όπως είναι, αν συγκεντρωθούν 4-5 παίκτες με ψυχή και ποιοτική, έχει χημεία η ομάδα. Και αποδίδει και καλύτερα με στο χορτάρι. Έτσι, όταν έχει χημεία μια ομάδα. Έτσι. Αυτό δεν είναι θέμα Μαρινάκη, είναι θέμα συγκυριών και τύχης. Δεν μπορεί να ξέρεις πώς αισθάνεται ο κάθε παίκτης ή αν θα το φύγει η γυναίκα του Αμπιντάλ ή θα του λέει πάμε σπίτι γρήγορα και τέτοια και δεν θέλω να κάτσω άλλο στην Ελλάδα. Είναι πράγματα. Είχαν προβλήματα και με τον προπονητή τον Ερνέστο Βαλβέρδε και την πρώτη χρονιά που είχε έρθει με τη γυναίκα του και όλα τα. Δεν είχε με τη γυναίκα του, με το παιδί του. Δεν είχε με το παιδί του. Καταρχήν τώρα μιλάμε για τον πιο πατελονάτο προπονητή και άνθρωπο που μπορεί να κυκλοφορεί και στο ποδόσφαιρο. Πέρυσι απέρριψε την πρόταση της Μπαρτσελώνα και φέτος μόλις τώρα απέρριψε την πρόταση της Ρεάλ λέγοντας ότι έχω δώσει το λόγο μου στον Ορούτα, το πρόεδρο της Μπιλμπάου. Έτσι, αυτά τα πράγματα τα κάνουν συγκεκριμένοι άνθρωποι και δεν είναι τυχαίο ότι αυτός ο άνθρωπος έχει περάσει από τον Ολυμπιακό και επέλεξε και τον Ολυμπιακό και πίνει και νερό στο όνομα του Ολυμπιακού με τέτοια ποιότητα και τέτοια αξία προπονητή που ήταν. Ωραία, και ένα τελευταίο να πω για την ομάδα στο μπάσκετ. Εύχομαι με 3-0 απλό, γρήγορο, να σηκώσουμε το πρωταθληματάκι, όχι για να βουλώσουμε στόματα, είμαστε καλύτεροι και το ξέρουμε. Εδώ και πολλά χρόνια είμαστε καλύτεροι, δεν θα μας αφήσουν ποτέ να κάνουμε αυτό που
που θέλουμε να κάνουμε πραγματικότητα. Που αξίζουμε να κάνουμε, που αξίζουμε να κάνουμε. Ακριβώς. Όχι που θέλουμε, θέλουν και όλοι. Και να αρχίσουμε και τα συνεχόμενα και εκεί πέρα, σιγά σιγά να πέσουν τα κεφάλια και Ανακόπουλων και ιστορίες. Το είπε και μόνος. Θα φύγουν οι επενδυτές που κάνει ο Σπανούλης έτσι. Ναι, κάτι ναι, είχε στο μυαλό του αυτός. Που έδειξε τα αυτιά του, ε. Ναι, βρήκε δικαιολογία γιατί τα φάρμακα έχουν πάει στη φυσιολογική τιμή. Δεν πουλούνται πια επί 300% επάνω. Και δεν υπάρχουν λεφτά για μεταγραφές. Οπότε θα την κάνει, έτσι, λέγει, θα την κάνει τείχο-τείχο. Ναι, τους πείραξε πολύ. Με ηρωική έξοδο. Με ηρωική, από τη σαπίλα θα φύγει. Τους λαγούς. Και καλά, δεν μπορώ άλλο τη σαπίλα. Ναι. Λοιπόν, χάρηκα παιδιά. Το έχω δημιουργήσει ο ίδιος. Χαιρετίσματα στη Νέα Σμύρνη και στην Κωνσταντίνα που είναι τρελή Ολυμπιακός. Σ' αγαπάει καθόλου ή έτσι μόνο χαιρετίσματα? Όχι μόνο με αγαπάει, με τραβάει και παντού. Παντού. Θέλει να την πηγαίνω παντού. Εντάξει, εντάξει το κορίτσι. Μια πισινή. Όχι, εντάξει είναι το κορίτσι. Κάτσε ένα αμέσως με το. Δεν υπάρχουν γυναίκες που να αγαπάνε, λέει, και άστο. Ναι, όχι, γιατί δεν υπάρχουν γυναίκες. Θα το δεις συνέχεια, αγόρι μου. Μα είναι δικιά μου, είμαι Ολυμπιακός. Τι θα κάνουμε τώρα εδώ πέρα, όχι, εντάξει, μόνο άντε, εντάξει. Ρε, ο Θάνος ασκητής είσαι. Όχι, σαν τάκη τα λέω. Τώρα που το βγάζω. Η μόνη αγάπη που υπάρχει για πάντα είναι δύο. Η μία είναι της μάνας και η άλλη είναι του Ολυμπιακού. Μέχρι να πεθάνω εγώ, αυτή η φανέλα θα έχει το ίδιο σήμα. Καταλαβες, τι εννοώ. Σε αυτό έχει δίκιο. Άσε να αγαπήσει το παιδί για ένα τέταρτο. Ναι, είπα να αγαπήσει, αλλά να έχει και μια πισινή, είπα. Μα τι πισινή. Να κάνουμε και παιδιά να βγάλουμε και ένα τέταρτο. Κάνε ρε αγόρι μου. Άλλο είπα, ρε. Βάστα και μια πισινή, είπα. Εντάξει, πισινή την κρατάω, αλλά δεν είναι δυνατό. Να είσαι και λίγο ρεαλιστή. Αυτό θέλει να πει. Αυτό θέλω να πω. Να είσαι και. Ρε άκου να σου πω τώρα. Αυτό θέλω να πω. Ρε με την αγάπη εδώ πέρα τώρα, η Dr. Ruth, να είσαι και λίγο. Να είσαι και λίγο ρεαλιστής. Αυτό θέλει να σου πω. Αυτό θέλω να πω. Έλα παιχταρά μου να χαίρεσαι και το κορίτσι σου. Να σε χαίρεται και εσένα η Κωνσταντίνα σου. Και να είσαι και αγαπημένη. Άσε με τον τρελό τώρα εδώ πέρα. Εγώ με τον τρελό. Όχι, δεν το λέω. Κάτι μαγικό Ολυμπιακός μόνο. Έγινε φίλε μου, να είσαι καλά. Έλα, να είσαι καλά. Ξαναλέω. Δύο αγάπες έχουμε. Έχουμε. Εντάξει, αυτό έχει δίκιο. Μία είναι τη μάνα. Αλλά άσε τώρα και ο κόσμο. Ναι, ρε, δεν είπα να μην. Θα το ακούσει και λίγο τη λαμαρίνα. Ναι, ρε, Άκη. Επειδή το έχει κάνει. Θέλω να. Οι δύο δεν θέλω εγώ. Υπάρχουν, είναι οι παντοτινέ. Η μία είναι τη μάνα. Ναι. Οπότε καμία μόνα δεν θα πει ότι αυτό δεν είναι παιδί μου. Και το δεύτερο είναι ότι μέχρι να πεθάνω εγώ, η ίδια φανέλα θα υπάρχει, το ίδιο σήμα θα υπάρχει. Α, το πω αλλιώς. Αυτά δεν αλλάζουν ποτέ. Ρε, πώς... Άρα και αυτά τα δύο αγαπάω κι εγώ. Στην κοινή λανή. Τα άλλα να είναι το πω... βάση ρεαλισμού. Ναι, μπράβο. Και σουρεαλισμού. Τι είναι. Ακούτε άλλο. Ελάς πω. Δηλαδή, πόσες γυναίκες στη ζωή σου μπορεί να αγαπήσει μια γυναίκα, ο κάθε άντρας, θα γνωρίσεις 5-6 γυναίκες, θα τις αγαπάς έτσι, θα τις κορυδεύεις. Ή και η γυναίκα θα γνωρίσει 5-6 άντρες, έτσι. Μπράβο. Μια ομάδα όμως. Μια άντρες. Ομάδα. Α, μπράβο. Μια μάνα, μια καρδιά. Αυτά δεν αλλάζουν ποτέ. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Γεια σου φίλε. Yeah. Για τι πράγμα θες να μιλήσουμε? Ποδόσφαιρο. Ήμουνα με την Ξάνθη στον ΟΑΚΑ. Ναι. Και ρε φίλε, άντε για... Τι είπατε αυτό ρε. Τι είπατες ρε μόνος σου. Με στο δωμάτιο εσύ είσαι με τους 4 τείχους. Πονάει ε. Σταμάτα ρε με τους πόνους. Κάτσε ρε με το παιδάκι μου, ρε, με τους 4 τείχους. Ρε εσύ, έλα εδώ. Έλα εδώ, αγόρι μου, να σου πω εγώ μια συμβουλή. Σε αντιπροσωπεύει. Γιατί σε άκουσα. Κάτσε ρε με τις... Βάλτε ένα... Άκου να σου πω, αγόρι μου, μια συμβουλή. Μόλις τελειώνουμε εμείς από εδώ πέρα, ξεκινάει τη σάκη του Παναθηναϊκού εδώ πέρα. Θα τα δεις, η εκπομπή. Έχει μια μισή ώρα, θα καλυφθείς. Θα πάει το χειρογλύκανο σύννεφο, γιατί είσαι ήταν λίγο νευρικό. Ναι. Θα καλυφθείς μετά. Έχεις κάνει λάθος εκπομπή, ξύπνησες νωρίτερα. Μετά, θα τα δεις όλα. Μέχρι τις 4. Έχεις πορεία. Μην λιποθυμήσεις, μην κουφαθείς προς. Εμπρός. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Δημήτρης λέγομαι. Δημήτρης. Μαρούση. Μαρούση. Ολυμπιακός. Έλα Δημήτρη, πάμε. Συγχαρητήρια στην ομάδα μας για το κύπελλο. Μάθαμε καλύτερα, έχουμε δυνατότητα. Φάνηκε κιόλας.
φάνηκε. Εντάξει, είναι υπάρχει διαφορά. Το παραδέχτηκε ο Πανόπουλος προς τιμή του. Πώς? Είπε, τον ήπιαμε, λέει, κάτσουμε στη γωνία. Τι άπειρα, ξανά. Ναι, ο Πανόπουλος είπε και τον ήπιαμε, αφού τον ήπιαμε, καλά είναι. Ναι, ναι. Τώρα από εκεί και πέρα, πιστεύω πως ο Ολυμπιακός έχει συνέχεια. Μόνο συνέχεια. Συνέχεια και όλοι οι άλλοι κάτω, όλοι κάτω. Όλοι κάτω. Μόνο ο Ολυμπιακός ανεβαίνει. Μα δεν γίνεται ρε φίλε μου, ότι η λάσπη δεν πας και πουθενά, δηλαδή η λάσπη είναι πάντα λάσπη, θέλει και κανένα τουβλάκι, θέλει και κανένα τσιμεντόλιθο, να κάνεις κανένα οικοδόμημα. Άμα μένεις στη λάσπη συνέχεια, μόνο το χαρμάνι, εκεί χαρμάνι στο χαρμάνι, γίνεται νερό και η λάσπη, την παίρνει, πάει στα λούκια. Ακριβώς, ακριβώς. Λάσπη να ρίχνουν στον Ολυμπιακό και στο τέλος. Ναι, στο τέλος τώρα θα τους δεις. Τα λένε άξιος ο ένας, άξιος ο άλλος, γιατί μετά τα λένε. Όταν φεύγουνε. Ναι, όταν φεύγουνε. Μόλις τελειώνουν. Άκου, μόλις τελειώνουν τώρα, δηλαδή θα φύγουν κάποιοι παίκτες από τον Παναθηναϊκό, από τις άλλες ομάδες. Πάνε στις χώρες τους, άξιος ο Ολυμπιακός. Ρε, εδώ πέρα, εδώ λέει μας βάζανε. Δεν το λένε, αλλά το εννοούνε. Εδώ λέει γιατί λέγατε άλλα όσο πεζόταν το πρωτάθλημα. Αλλά τα άλλα της Παρασκευής στο γάλα. Αλλά μόλις πάνε έξω τα μαρτυράνε χωρίς ξύλο. Και κάποιοι δημοσιογράφοι. Ακή μου έτσι είναι. Καλό βράδυ φίλε. Τακί. Έλα. Μην θέλω να σου πω κάτι. Μιλάς στο παιδί. Ναι, μιλάω. Παιδιά, με πιάσε κόψιμο. Τι σε πιάσε κόψιμο. Χαίστηκες. Αυτό εννοείς. Καλό βράδυ. Τον έπιασε κόψη μου. Του είπαμε να κλείσει και τη φωνή. Ναι, και χαίστηκε ο άνθρωπος. Χαίστηκε ο παίχτης. Τέτοια φορά και ο Λεωνίδας Σάκη. Ποιο. Σαν ποιο. Στη μάχη των Θερμοπυλών. Ποιο. Έτσι, αυτό έτσι, εδώ έτσι. Δεν ήταν. Δεν είναι ρε αυτό. Έτσι ήταν, παιδί, αλλά ήταν λίγο πιο διαφορετικό. Καλησπέρα. Θέλω να μιλήσω, μη με κλείσεις. Θέλω να... Άντεζα! Δεν θα μιλήσεις ποτέ. Σαν το Τσάρλι είσαι, με τους άγγελους του Τσάρλι που δεν ακούω, δεν φαίνονταν ποτέ. Θα με κλείσει, έχεις βρίσει και θα σ' αφήσω να βρίζεις. Πού το καταλάβεις, Τάκη, έχει χαλάσει το στόμα του. Όχι, ναι, πριν ήταν. Άντε, ρε. Που τα πες γρήγορα από το δωμάτιο. Α, από το δωμάτιο. Ναι. Τι μη σε κλείσουμε, αφού έκλεισες μόνος σου τότε. Καλησπέρα. Μες στο δωμάτιο, λοιπόν. Καλησπέρα. Γεια σου, ναι. Τάκη. Καταρχάς, ήθελα να πω, τώρα θα μιλήσω για παλιά πράγματα. Μιλάω για τον Ολυμπιακό τότε με την ΑΕΚ, άμα θυμάστε όταν παίζαμε. Θυμάστε που όλα τα ΑΕΚΑκια λέγανε ότι ξέρω εγώ θα το πάρουμε και θα κλαίτε εσείς, Ολυμπιακάκια. Και θα ήθελα να τονίσω απλά ότι ξέρω εγώ στο τέλος μετά αρχίζαν και ποστάρανε φωτογραφίες στο Facebook. Ξέρω εγώ ότι εμείς ήμασταν άδικοι, κάτι τέτοια, ότι είχαμε 50 φάουλ και τέτοια. Τα θυμάστε αυτά. Δεν θυμάμαι τίποτα συγκεκριμένα. Ξέρω ότι όλη τους η ζωή είναι να πηγαίνουν στο γήπεδο, όχι για την νίκη όπως πάμε εμείς, απλά για τη δικαιολογία. Αυτό θυμάμαι πάντα. Μα από αυτούς. Και όχι μόνο από αυτούς, και από άλλους. Στην αρχή δεν το είχαν και άλλοι, κολλήσανε και αυτοί τώρα και έχουν γίνει και χειρότεροι. Ναι, το ξέρω αυτό. Φίλε, να σου πω, είναι κατάντια να πηγαίνεις στο γήπεδο ξέροντας ότι θα χάσεις και περιμένοντας έναν άποδο αράουτ να έχεις να πιαστείς. Λοιπόν, να πω και το όνομά μου, με λένε Μίτσο, είμαι από Μάντρα τέλος πάντων. Εντάξει, με λένε Μίτσο. Εντάξει, απλά Μίτσο. Ήθελα να πω ότι ξέρω εγώ γυρίζουν και σου λένε μετά. Ξέρεις κάτι, εσύ έχεις ένα μπάτζ στην ομάδα σου γεμάτο με ξένους παίκτες, ενώ εμείς είμαστε όλοι Έλληνες. Γιατί μπορεί να πάρει κανένα ξένο. Όχι, έχουν και ξένους, έχουν και μαύρους. Και Πορτογάλος. Ναι, δηλαδή ο Νάτσος Κόκο τι ήταν, δηλαδή. Ήταν Έλληνας. Ναι, για εφέτος. Έχουν και μαύρους. Ρε φίλε, τι να σε πω εδώ. Και Πορτογάλους. Η Τσέλσι έχει. Και Βραζιλιάνο έχουν. Όλους ξένους έχει η Τσέλσι. Σου λέω εγώ τώρα, δηλαδή τι Έλληνες και ξένους. Δηλαδή τι είναι αυτά καινούργια. Ενώ εμείς έχουμε τους παιχτάρες, τους ζηλεύουν και κλαίνε. Ναι, έτσι, μπράβο αγόρι μου. Καλά, τώρα επειδή είσαι και μικρός, καλό βράδυ να έχεις. Να σε καλά. 15 και μιλάς μια ώρα. Έλα, τόση ώρα και έχετε και εξετάσεις. Καλησπέρα, τελευταίο τηλέφωνο. Τι γράφετε αγγλικά, γράφετε αύριο.
Αλλά δύο. Έλα, αλλά δύο. Άντε, πήγε μια μισή ώρα. Ναι. Άντε. Με τα κύπελα, πώς περνάει η ώρα. Ναι, τα κύπελα. Εμπρός. Αυτό είναι σωστό. Εμπρός. Πρωτάθλημα και κύπελο στον Ολυμπιακό. Εμπρός. Χαιρετίσματα και στην Κοζάνη, στη φίλη μου τη Δροσιά. Καλησπέρα, Τάκη. Όμως... Εμπρός. Καλησπέρα, Τάκη. Για χαρά. Ο Μπάγεβιτς εδώ. Τι θέλεις. Ο Μπάγεβιτς, ο Μπάγεβιτς. Ο Μπάγεβιτς. Ο ίδιος, όχι, ο ίδιος ο Μπάγεβιτς. Ναι. Εντάξει, αγόρι μου, ήρθατε. Μπράβο. Ήρθατε. Μπράβο. Κάθιστε κάτω ένα πικνίκ εκεί πέρα στο πάρκινγκ που έχετε. Πάντως ήρθατε χωρίς την υπόσχεση του Προέδρου σας. Όταν θα πάμε Αλφα Εθνική, θα έχουμε και γήπεδο. Άλλη μια υπόσχεση, Φρούδα. Τέλος. Άντε, παιδιά. Λοιπόν, να υπενθυμίσουμε αύριο 6.30 ώρα από Παστράτιο. Πρόκειται περί απονομής. Μία νίκη θέλουμε ακόμα στο πόλο γυναικών. Να το πάρουν τα κορίτσια, πρόκειται περί απονομής. Δεν εννοείται να μην είναι το γήπεδο γεμάτο. Έτσι, εν ανάγκη, μην έρθετε με τον Παναθηναϊκό. Αν είναι να προτιμήσετε με τον Παναθηναϊκό, καλύτερα στο παιχνίδι το αυριανό από τη Πέμπτη. Να έρθουν και στα δύο καλύτερα, όχι μην έρθει με τον Παναθηναϊκό. Λέμε, παιδί μου, κάποιο που έχει το παιδί του φροντιστήριο. Να κάνει την κοπάνα την Τρίτη. Κοίτα και στο φροντιστήριο που πάει, μαθαίνει τίποτα. Α κάνει και την κοπάνα και με τα δύο. Ωραία. Γάμω τα φροντιστήρια. Καλό βράδυ. Γεια σας, καλό βράδυ.